είναι αλήθεια. Μην εκπλήσεστε. Ο ίδιος, προσωπικά ο ίδιος σας το λέω εγώ, ο Σωτήρης Δασκαλάκης είναι εδώ και σας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Όπως και ο παρουσιαστής, ο εκφωνητής, ο παραγωγός αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος Συρίγος, είναι και αυτός εδώ. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο σημερινό τρίωρο ταξίδι μας στην αθλητική επιχειρότητα και όχι μόνο. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους της εκπομπής και κάντε μου μια χάρη να με επιτρέψετε να στείλω ειδικά χαιρετίσματα σε όλο τον απόδημο ελληνισμό που είναι συντονισμένος με το Λίμπερο 107,4, το Λίμπερο της καρδιάς σας. Πάμε Σωτήρη για το ταξίδι μας. Πήρε τους δρόμους του Νοτιά την κατηφόρα και από ένα ψηλό κατάρτι του πλοίου παρακαλάει τον άνεμο. Μόλις φτάσει στο Συρίγο και στη Μονεβασιά, από εκεί θα πάρει την κατηφόρα για την Κρητάρα μας, την αγαπημένη μας Κρήτη. Χαιρετίσματα στους Κρήτες, στους φίλους. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Ανδρέα στη Δανία. Γεια σου Αντρίκο. Στον άλλον τον Έτερο. Στη Νέα Υόρκη. Τη Σουηδία τον φίλο μου τον Γιώργο. Στη Γερμανία. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Γεια σας Λεβέντες. Γεια σας Ελληνάρες της Ξενιτιάς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια για έναν άνθρωπο, για μια επιχείρηση, για ένα σύλλογο, για ένα κόμμα. Η καλοπροαίρετη κριτική. Η κριτική που θέλει να καλυτερέψει τα πράγματα και όχι να τα δυναμητήσει. Ένας φίλος ο οποίος προσπάθησε χθες να στρογγυλέψει τα πράγματα, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί της συμπεριφοράς του απέναντι στην ομάδα που αγαπάει και αντί να προσπαθεί να τα ισιώσει όλα, να τα φτιάξει, να τα χαμηλώσει εκεί που θα πρέπει, να κρατήσει τις αποστάσεις, να βάλει και λίγο μέσα του επίθεση επάνω στην κριτική που κάνει, θα είναι πιο επικοδομητική. Και δεν μιλάω για άλλον από τον φίλο από τα Γιάννητσα, ένα πολύ καλό παλικάρι, ένα πολύ καλό παιδί, ένα νέο βιοπαλαιστή, οικογενειάρχη και καλό παοξί. Ένα πρότυπο για την κοινωνία μας. Είναι ο φίλος ο Νίκος. Αλλά όταν τον ελέω ότι αυτό που με πείραξε στην καινούρια message, πώς λέγεται αυτός ο Κράτης, message, καλά το λέω, το message, ότι πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στον ΠΑΟΚ, αντί να χαθεί στις αγκαλιές στο συμπαικτό του ή να την κάνει, να φύγει, να πουλήσει μια τρέλα, να βγάλει τη φανέλα και να τη γυρίσει, πάρει κίτρινη κάρτα, δεν τρέχει τίποτα. Να δώσει να καταλάβει ο κόσμος την κουλτούρα του, την τρέλα του, αλλά και που ξέρει που είναι, μου έκανε πιπίλα. Και ο αγριάνθρωπος επάνω στην τέσσερα, στο πιο φλογερό κομμάτι της Μακεδονίας και της Ελλάδος, γυμνός από τη μέση και πάνω μέσα στην παγωνιά και στη βροχή, να παραλληλεί για τον γκολ, έστω και αν ήταν με μια υποδιέστερη ομάδα, και να περιμένει από αυτό να συμμετέχει στη χαρά της Κερκίδος, αυτός προτίμησε να βάλει το, να κάνουν κάποιο πίλα. Και του λέω του Νίκου, ρε φίλε, ο παοξής, η ιδιοσυγκρασία του, η κουλτούρα του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος σκέψης του, δεν είναι αυτός. Ο παοξής είναι ένα μυστήριο πλάσμα της οικουμένης. Έχει ένα δικό του τρόπο που ζει στην κοινωνία. Είναι αρσενικός, είναι μαγκάς, είναι ωραίος, είναι τσακάλι, είναι εραστής, είναι ντόμπρος, είναι σπαθάτος, είναι λεβέντης και αυτό το βγάζει και μέσα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που αρνήθηκε να κάνει ένσταση για κακή εφαρμογή των κανονισμών
και να στερήσει μια πανάξια νίκη της ομάδος της Λαμίας. Κάτι που δεν έκανε ο Ολυμπιακός στην Καραμαριά. Και την καταδίκασε. Απορώ πως την πήρανε η Παραθηναϊκή. Το παρελθόν έχει διδάξει άλλα πράγματα, όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι αυτή τη φορά έδειξε ήθος και τους αξίζει χαρητήρια. Καταλάβατε τι θα πει Παοξής. Και εσύ δεν μπανάλες. Τι ωραία που περνάμε το τελευταίο καιρό, ρε φίλε. Γεια σου Ιβανάκο. Γεια σου Ιβανάκο μας. Αποθέωση ο Ιβάν. Αποθέωση. Στα γρεβενά και όπου πηγαίνει. Δεν πατάει στα πόδια του αυτό που λέγαμε, έλα και δεν θα πατάς στα πόδια σου. Στις αγκαλιές το πνίξανε. Οι γρεβενιώτες. Και όχι μόνο. Ναι ρε Αποστολή, είσαι και Κοζανίτες. Δεν θα έχει. Πού γίνεται χωρίς Κοζανίτη να υπάρχει πανηγύρι. Όπου γάμος η χαρά, οι Κοζανίτες πρώτοι. Είπε θα έρθει σήμερα. Παπάς. Ναι, είναι ψεύτης τους Κατζόχυρος. Φίλε Μέση. Τώρα να πεις τι φταίρε το παιδί κάθισε πάνω του. Ούτε ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν. Ναι. Ναι. Και σε αυτό φίλε Νίκο, σε ένα μεγάλο ιστορικό οργανισμό, ένα κολοσσό με εκατοντάδες εργαζομένους και εκατομμύρια ανθρώπους που τον ακολουθούν, θα πρέπει να το είχε προβλέψει αυτό. Το λέω και το ξαναλέω. Βάζει γκόλ ο Μιστακίδης στη Λάρισα μέσα και κάνει το 0-1 σε μια δύσκολη για τον ΠΑΟΚ έδρα. ΠΑΟΞΙΔΕΣ που μπορέσαν και ήταν μέσα παραλυρούν. Η ομάδα σηκώνεται από τον πάγκο. Μέσα οι παίκτες πανηγυρίζουν και αυτός τι κάνει. Πηγαίνει κάπου μόνος του και ρίχνει αλάτι πάνω στο χέρι του, όπως κάνει ένας Τούρκος. Τρόπος πανηγυρισμού. Το είπαμε. Δεν το ξανά έκανε και καλά έκανε. Και τον ευχόμαστε. Είναι τώρα κάνει προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Να δοθεί εκεί που θα δοθεί δυνατός, δανεικός. Να έχει καλή πορεία. Και όπως είναι σιδερένιος, να ξαναπιάσει την παλιά του απόδοση και να αποτελέσει ένα κομμάτι της παοξίδικης οικογένειας όπως ήταν πριν από ένα χρόνο. Και λέω τώρα, βάζει γκολ ο Λιμνιός και πάει μπροστά στον κόσμο και κάνει μια υπόκληση πως έκανε ο Λουδοβίκος ο 16ος στη Μαρία την Αντουανέτα πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εκεί που ήταν με τις περούχες και με τα τακούνια και με τις ζώνες, με τις μεγάλες κονκάρδες και τα ξύφη που ήταν σαν οδοντογλυφίδα. Εκείνες οι φλωρούπες που είχε κάνει ένα τέτοιο, ρε εσύ, ρε Λιμνιέ. Φύγε ρε πάνω ρε στο κάγκελο και δάγκωσέ το. Δάγκωσέ το! Να συμμετέχει στην κρίση που έχει πιάσει την κερκίδα, στην τρέλα, στον παραλυρισμό. Τον ζομπαζουρλισμό που γίνεται. Μου κάνεις υπόκληση ρε. Κάποτε, στα χρόνια της νιώτης μου, όταν με ορθά ανοίχτα τα μάτια βλέπαμε τα πρώτα βήματα σαν μεγάλη ποδοσφαιρικά ομάδα, γιατί σαν κόσμος ποτέ δεν έχασε αυτό το προνόμιο, την ομάδα θρύλο των τελευταίων 100 ετών, που ακόμα και ο μεγαλύτερος αντιπαοξής της οικουμένης, ο κύριος Κώστας, παραδέχτηκε ότι έχει δει την καλύτερη μπάλα της ζωής του και τον παρομοίασε με τον Άγιαξ,
Όταν βλέπαμε αυτή την ομάδα, περιμέναμε πότε θα βάλει γκολ, όχι μόνο για τον γκολ, αλλά για τον πανηγυρισμό των ποδοσφαιριστών, τον τρόπο που πανηγυρίζανε. Και επικός είναι ένας πανηγυρισμός που έμεινε και γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα στις μνήμες μας. Και το βλέπουν και τα νιάτα σήμερα του ΠΑΟΚ, και από αυτό παίρνουν δύναμη και γεμίζουν με ενθουσιασμό μόνο και μόνο από τον τρόπο που, παρόλο που εκείνο το γκολ έκρινε το πρωτάθλημα, έχει μείνει στις μνήμες μας ο τρόπος πανηγυρισμού του τέρματος, Νίκο, από τα Γιαννιτσά. Φάουλ του Τόσκα στον Αποστολίδη. 2 λεπτά να λήξει το παιχνίδι, 0-0, και ένα φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αρκετά μακριά από την εστία του Σιδηρόπουλου. Παίρνει φόρα να το χτυπήσει ο Κούδας και... Για φαντάσου τώρα να έκανε πιπίλα. Και εδώ τι κάνει ο Νέτο. Φεύγει πίσω από την εστία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια Ελλάδα συντηρητική που ερχότανε από την 7ετία του Παπαδόπουλου και το οτιδήποτε παραπάνω ήταν κολάσιμο, φεύγει πίσω από την εστία, πηδάει τις πινακίδες, σκαρφαλώνει στο κάγκελο της 4 και πνίγεται στις αγκαλιές των παοξίδων που σκαρφαλώσανε και τον αγκαλιάσανε πάνω στα σίδερα. Αυτό έχει μείνει και θέλω να το δω και πάλι και πάλι και πάλι. Όπως όταν 3.000 πραγματικά τα καλύτερα κομμάτια του λαού του ΠΑΟΚ, τα νιάτα, τα τσακάλια, οι μάγκες αυτοί που ακολουθήσανε μια ομάδα που είχε πάρει ένα άσχημο αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα, όχι το καλύτερο, μόνο 1-0 είχε κερδίσει νομίζω, 1-0. Με γκολ του Βιερίνια με συμβουλεύει ο φίλος, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Η κινητή εγκυκλοπαίδεια. Σφαγμένοι όλοι μας είχανε. Φενέρμπαξε, τεράστιο σωματείο με 200 εκατομμύρια μπάτζετ μπροστά στα 10 του Θοδωρή Ζαγοράκη και του λαού του ΠΑΟΚ, που δώσαν το ειστέρημά τους για να στηρίξουν αυτή την ομάδα και να είναι πεντακάθαροι όταν την πήρε ο Ιβάν. Γεια σου Πρόεδρε, το λέμε αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Και πήγανε και δείξανε τι θα πει ελληνική ψυχή μες στην πόλη από όπου προέρχονται. Αυτά τα 3.000 λεβεντόπεδα της Μακεδονίας και όχι μόνο, απολαύσαν ένα εκπληκτικό θέαμα όταν ο Μουσλίμοβιτς πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης και η πλάστηκα της πρόκρισης έγειρε προς τη μεριά του λαού του ΠΑΟΚ. Ψάχνει για συμπαραστάτες απόψε το Σουτρού Σαράτσογλου. Κερδίζει και την κεφαλιά. Για να δούμε τον Μουσλίμοβιτς. Πρέπει να αντέξει το μαρκάρισμα. Κάνει το γκολ. Είναι το 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό. Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιερίνια, ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς, που δείτε κομμένος τι απόσταση καλύπτει για να τρέξει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Φωνάζεις εδώ. Νάτος ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς.
Εδώ ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς τρέχει στο σημαίακι του κόρνερ. Το ξεριζώνει από το έδαφος, το σηκώνει ψηλά και κάνει το πανί από το σημαίακι του κόρνερ, σημαία και έβλημα, και γυρίζει γύρω γύρω το γήπεδο πηγαίνοντας στους παοξίδες και κουνώντας το σαν να είναι το έβλημα του Βυζαντινού στρατού που ξαναμπήκε στην πόλη. Αυτό το τον πανηγυρισμό τον θυμάμαι ακόμα. Τι θέλω να πω, φίλε Νίκη, από τα Γιαννιτσά. Ότι ο πανηγυρισμός του γκολ από τους παίκτες είναι το αλατοπίπερο του ποδοσφαίρου. Και θα πρέπει στον ΠΑΟΚ, όταν έρχονται ξένοι παίκτες που δεν ξέρουν την ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΞΗ, δεν ξέρουν τον τρόπο σκέψης του και δεν ξέρουνε πόσο μάγκες, αλάνια και τσακάλια είναι και πόσο αντρικά θέλουν να πανηγυρίζεται τον γκολ, να τους συμβουλεύουν και να τους λένε κοιτάξτε κάτι που πιάνετε την καρδιά σας και στέλνετε φιλιά στη σύζυγο που είναι πάνω στην κερκίδα και κάνετε κουπεπέ κουπεπέ ή βάζετε το δάχτυλο στο στόμα και κάνετε πιπίλα, εδώ δεν πιάνουν. Και όχι δεν, μόνο δεν πιάνουν, παρεξηγούνται κιόλας. Και χαρακτηρίζουν τον παίκτη, έλα ρε τη φλωρούμπα τώρα. Ο ΠΑΟΞΗΣ είναι μυστήριο, σας το είπαμε. Αλλά μπορεί να είναι αλάνη, αλλά είναι και πολύ ευαίσθητος. Και κάποια πράγματα τα δίνει περισσότερο σημασία. Ίσως επειδή έτσι μόνο αυτός μπορεί να τα αισθανθεί. Πάμε και ας τα δούμε σε ένα καλό μήνυμα που στέλνετε προς την ελληνική κοινωνία. Διότι για πολλούς από εμάς το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να παραμένει στα κοιτάπια των αθλητικών πεπραγμένων. Το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός. Θα πεις επαγγελματικός αθλητισμός πλέον. Ναι, για κάποιους ναι. Από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ούτε 50.000 άτομα δεν είναι αυτά που αμείβονται και τακτοποιούν τη ζωή τους μέσω του ποδοσφαίρου. Οι άλλοι όλοι όμως διαμορφώνουν χαρακτήρα και πολλά από αυτά που μαθαίνουν αθλούμενοι γίνονται αιτία να καθορίσουν και τον τρόπο σκέψη τους στην ζωή τους. Είναι αθλητισμός το ποδόσφαιρο. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά, νέα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και οι δασκάλοι τους τους μαθαίνουν εκτός από το να κλωτσάνε το πετσί και συμπεριφορά, τρόπο που θα καθορίζει τις αυριανές τους κινήσεις, συντροφικότητα, ανοχή στη διαφορετικότητα, στο χαρακτήρα, στα πιστεύω, στο χρώμα. Το ποδόσφαιρο είναι η κοινωνία και ο εξωτερικός καθρέφτης προς τα έξω που δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού της κάθε χώρας. Και οι χώρες που έχουν ανεπτυγμένο το ποδόσφαιρό τους έχουν και ανεπτυγμένη κοινωνία. Δικαιοσύνη, μάθηση και ευημερία. Οι δυνατές χώρες, οι χώρες οι σοβαρές, οι σημερινές, είναι αυτές που καθορίζουν την ιστορία του κόσμου και αυτά μαθαίνονται μέσα από την νεολαία που σπουδάζει ποδόσφαιρο. Διότι όπως είπαμε το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η κλωτσιά αλλά είναι και η διαμόρφωση χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην χειροκροτήσω την ενέργεια του Παναθηναϊκού
του κυρίου Αλαφούζου, που αρνήθηκε να υποβάλει και να κερδίσει περπατητά την ένσταση, διότι έγινε καταστρατήγηση των κανονισμών της UEFA, όταν απαγόρεψε να γίνουν αλλαγές, ενώ δικαιούταν και οι δύο οι ομάδες, και να βγει ο Παναθηναϊκός και πει, ρε παιδιά, εγώ ήθελα να κάνω τις αλλαγές και να πάρω το μάτς. Ένα γκόλ ήθελα. Θα έκανα δύο αλλαγές που είχα και θα το έπαιρνα το μάτς. Μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει? Μπορεί κανείς να μην του δώσει το δίκιο του? Είναι το ίδιο με αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό? Έτσι είναι, Κρυσάβα, που βγαίνεις και ζητάς ξένους διαιτητές να σε παίζουν για να υπάρχει δικαιοσύνη σε ένα άθλημα που μόνο δικαιοσύνη δεν έδειξες στον καιρό της παντοκρατορίας σου, που καταπάτησες όποιο βγήκε μπροστά σου με θεμητά και αθέμητα μέσα, που έγινε σε αιτία ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδος, το προσφυγικό Απόλλωνα Καλαμαριάς, το ιστορικό σωματείο της πόλης μας, να το ρίξει εδώ και 10 χρόνια τόσα πόσα είναι 15, σε περιπέτειες, στερώντας τους βαθμούς της νίκης, που τόσο τίμια και παλικαρίσια, σαν άλλος Δαβίδ της σημερινής εποχής, γκρέμισε τον Γολιάθ. Γίνονται και αυτά στο ποδόσφαιρο. Έχοντας το δελτίο του παίκτη, Βάρνερ, πώς λεγόταν αυτός, Βάρνερ. Βάρλερ. Εντάξει, το έχω, δεν λέω Παπαδόπουλος, το έχω, Βάρνερ. Πώς ήρθε αυτός ο παίκτης εδώ, δεν καταθετήκανε τα στοιχεία του για να εκδώσει δελτίο η ΕΠΟ? Δεν έπρεπε η ΕΠΟ να του πει ότι απαγορεύεται? Αυτός έχει ξαναυπογράψει. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος του Απόλλωνα Καλαμαριάς? Και αντί να δεχτεί την επίπληξη η ΕΠΟ, που κακώς έβγαλε ένα δελτίο και το είχε στα χέρια του, που δεν το πλαστογράφησε, η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς την κρεμίσανε για να πάρει ένα ακόμα τίτλο. Μπαρμπασάβα, ο Ολυμπιακός και να σωθεί, θα είχε 43 τώρα. Μεγάλη δουλειά. Εκεί όμως ο Φαταούλας, όλα δικά μου είναι. Ρε η Καλαμάρια, ποια Καλαμαριά ρε, άστινα εκεί πέρα τώρα τους πόντιους. Σιγά την Καλαμαριά. Εγώ θέλω να χορτάσω, να σκάσω. Να φάω, να σκάσω. Τον Αγλέωρα. Το μεγάλο φαγοπότη. Που ψοφίσαν από το πολύ φαΐ. Όποιος είδε εκείνο το έργο και έγινε αιτία να συγχαθούμε το φαγητό. Το έχεις δει το έργο, το μεγάλο φαγοπότη? Ένα ελληνό. Όχι, ήταν μια ομάδα η οποία είπαν πάμε να φάμε μέχρι να σκάσουμε. Και τρώγαν και τρώγαν και ενώ έχουν φάγει, τα βγάζαν και ξανατρώγανε. Και έδειχνε ένα μεγάλο φαγοπότη μέχρι που ψοφίσαν από το φαγητό και αηδιασμένοι φύγανε με τον κινηματογράφο. Αυτό ήταν ο Ολυμπιακός. Και βγαίνει τώρα ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, και λέει ότι πέρσι το πρωτάθλημα το χάσαμε παικτικά. Ούτε η διατησία μας έφταγε, ούτε το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση. Φωνή βόντος εν τη ερήμου, ο Σάββας το δικό του. Πώς λέγεται αυτό ρε, το δικό του Χαραλάμπος, πώς το λένε, το δικό του, μια παροιμία που λέει, αυτός κάνει το δικό του, βάση περιπτώσει. Είναι μια παροιμία που λέει ότι, εντάξει, το δικό του κάνει αυτός, δεν πάει να λες εσύ, μια τέτοια, το δικό του Μπαρμπαγιάνος, πώς το λένε, δεν το έχουμε, μήπως το έχω εγώ, τι το λες άμα δεν το έχεις? Γελάσε. Τι ωραίοι που είμαστε. Ωραία, θα περάσουμε και στον Πανιόνι. Να βγάλουμε τον Νικόλα. Το Γιάννη Τσότια μας πει, πάει εκεί πέρα. Είναι ο ρεπόρτερ.
του απλού παρατηρητή. Ξέρεις τι κουνάβι είναι. Χωμένος παντού, έτσι, και το δεις πίσω από δέντρα. Πάνω στα δέντρα, μέσα τη γη. Μεταφιεσμένος. Πάει, στείνει αυτή και τα λέει. Αυτά που πρέπει να πει όμως. Τα παραπάνω δεν τα λέει. Κουτσουβολιά αυτά, μαλώματα. Ποτέ δεν είπε μπαλός. Και πόσες φορές πλακώνονται οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Γίνεται χαβάς. Και θέλει, λέει, ξένους διαιτητές. Μα με τους ξένους διαιτητές δεν πήρες ένα μάτς, ρε Μπαρμπασάβα. Ένα μάτς δεν σου πει, δεν πήρες, ρε Μπαρμπασάβα. Και είσαι 10 βαθμούς πίσω. Και τι λες, από εδώ και πέρα θέλω, λέει, καλή διαιτησία να δείτε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε, άντε κάτε τους 10 βαθμούς, 6, 7, 8. Πού θα πας. Δεν είδες τι είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Εμείς, ρε παιδιά, λέει, έχουμε την περισμένη, της περασμένης χρονιάς στην πορεία. Πώς λέγεται ο προπονητής της ΑΕΚ. Μουσλίμοβιτς. Ουζουνίδης. Ο Ουζουνίδης δεν το είπε. Ρε παιδιά, λέει, γιατί με φωνάζετε και με έχετε αποτυχημένο. Πέρσι, ο Χιμένεθ, την πορεία που είχε και τους βαθμούς που μάζεψε, τους ίδιους έχω μαζέψει και εγώ μέχρι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που δεν χάνει. Πώς μπορώ εγώ να πιάσω μια ομάδα που δεν χάνει. Την άχαστη ποδοσφαιρική πραγματικότητα της σημερινής εποχής, την αρμάδα του Ιβάν και του Λουτσέσκου. Δεν χάνει. Αρνείται να χάσει. Ένα χρόνο αίτητη. Πώς να τους πιάσω. Δεν το βλέπεις, ρε Μπαρμπασάβα. Και εσύ, ρε Μάνταλε, χθες. Έτσι είναι, ρε Μπαρμπασάβα. Ας, άραξε. Για κάποια χρόνια, έως ότου γίνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί που θα λένε, πώς λες το εσύ είναι αυτή, πρώτη μπάγκερ, ξεκινάει το πράγμα, πρώτη μπάγκερ, τελείωσε. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Σε λίγα χρόνια έτσι θα είναι, πρώτος ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε. Πώς ήταν ο Ολυμπιακός κάποτε, πώς είναι η Manchester United, όχι η Manchester, η Real Madrid με την Μπαρτσελώνα. Η Real θα το πάρει ή η Μπαρτσελώνα λες. Τώρα θα λες ή ο ΠΑΟΚ θα το πάρει ή ο ΠΑΟΚ. Μπαρμπασάβα, και εσύ ρε Μάνταλε, με τη χερούκλα σου εχθές κατεβάζεις την μπάλα, τη ρίνεις μπροστά και στο ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου τους βάζεις μπαμπέσικο βρώμικο γκολ και το πανηγυρίζεις. Φταίνε οι άνθρωποι που σου κραμάσανε το πανό, ένα εκπληκτικό πανό από τους Πάνθυρες. Σας έχω πει τη γνώμη μου για τους Πάνθυρες. Πολύ ωραίοι τύποι. Είναι τα Αλάνια της Αθήνας. Με μεγάλα γράμματα το ΑΕΚ και η αντί το ΑΕΚ να σημαίνει Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, το ΑΕΚ σημαίνει Αγαπημένη Εταιρεία Κυβερνήσεων. Και ρωτάει το μεταφραστή. Δραγουμάνε. Ποιος θα δίνει πιο καλά, η δεξιά ή η αριστερά. Και από πάνω, κύριε Κώστα, χαρισμένα χρέη, ακούστε και φρίξτε. Φρίξτε, Αριανοί, κάτοικοι του Χαριλάου και όχι μόνο. Ακούστε, εσείς που πέσατε στη Β', στη Γ', στη Δ', που στο καλό ήσασταν τόσα χρόνια και σας ψάχναμε με το κιάλι, εσείς που πέσατε για 10 εκατομμύρια, 8 πόσα ήτανε, για 8 εκατομμύρια 10, το πανίσχυρο σωματείο της Θεσσαλονίκης κατεποντίστηκε στις μικρές κατηγορίες για 8-10 εκατομμύρια χρέη. Και να ήταν μόνο αυτό ο ιστορικός Ηρακλέας, το καμάρι της πόλης μας. Ναι ρε φίλε, Ηρακλής είσαι. Μην τον υποτιμάς τον Ηρακλή. Μεγάλη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου και του πολιτισμού της πόλης μας.
για μια βρωμοβεβαίωση πλαστή των 7.500 έπεσε 5 κατηγορίες. 7.500 ευρώ. Μέχρι εκεί είχε φτάσει. Και πέρσι το ίδιο. Παρόλο που κέρδισε την κατηγορία κάνοντας επική εμφάνιση στους τελευταίους αγώνες, το ρίξανε γιατί λέει χρωστούσε ένα που είχε εξοφλήσει. Που είχε εξοφλήσει ρε γαμώτο. Σε ποιο δικαστήριο θα πας? Σε πολλούς από εμάς που είχαμε προβλήματα και χρωστούσαμε κάποιον, είχαμε οικονομική διαφορά και πήγαμε στο δικαστήριο. Κάποιοι από εμάς που είχαν τακτοποιήσει τα χρέη του και ήρθε ο άνθρωπος, ο αντίδικος και είπε κύριε πρόεδρε, από τον κύριο εξοφλήθηκα και ουδεμή απέτηση έχω από αυτόν. Να σε καταδικάσει το δικαστήριο. Πού έγινε αυτό σε όλο τον κόσμο? Όταν θα βγεις μπροστά στον πρόεδρο, θα πεις κύριε πρόεδρε έπεσα έξω. Δεν μου βγήκαν καλά τα πράγματα. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο μου. Έγινε σεισμός και έπεσε ο τόπος εργασίας μου. Εκεί που ήταν η βιοτεχνία μου. Έγινε μια πλημμύρα και σκουριάσαν οι μηχανές, δεν μπορούσαμε να αράψουμε. Και έπεσα έξω. Όμως αγωνίστηκα, πούλησα το σπίτι μου για το αυτοκίνητό μου και τον κύριο τον τακτοποίησα. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουνα στην ώρα μου σωστός, όμως τον τακτοποίησα. Υπάρχει ρε ποτέ περίπτωση να σε καταδικάσει κανένας δικαστής? Τον Ηρακλή όμως τον καταδικάσανε πέρσι. Και το ρίξανε τους ανθρώπους να παλεύουν, να πούμε, στις Β' και στις Γ' εθνικές. Παρόλο που ο παίκτης που είχε κάνει την ένσταση, την είχε προσφύγει και είχε κάνει προσφυγή, εμφανίστηκε και είπε εξοφλήθηκα. Ναι, λέει, δεν εξοφλήθηκες προχθές, λέει, εξοφλήθηκες εχθές. Και τι έγινε? Και τι έγινε που δεν εξοφλήθηκα προχθές, αφού εξοφλήθηκα και δεν έχω καμία απέτηση? Όχι, εκεί να σώσουμε τον άλλον, το δικό μας, τη Λιβαδιά ή κάποιον άλλον. Αγαπημένη εταιρεία κυβερνήσεων από το ΑΕΚ. Αγαπημένη εταιρεία κυβερνήσεων. Δραγουμάνε, ποιος θα δίνει πιο καλά, η δεξιά ή η αριστερά? Χαρισμένα χρέη, άκου Αριανέ, που σε φάγανε για 7-8 εκατομμύρια. Άκου Ηρακλειδέα, που σε φάγανε για 7.500 και για χρέη που είχες ξοφλήσει. 301 εκατομμύρια, 972.682 ευρώ. Καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η χάρτινη. Αυτή είναι η ομάδα που καταχράστηκε τον ελληνικό λαό με 301 εκατομμύρια 972.682 ευρώ. 972.000, δεν μπορεί να το διαβάσει κιόλας, δεν μπορείς. 301 εκατομμύρια 972.682 ευρώ γράφει ένα τεράστιο πανό. Και αυτοί όχι μόνο χαριστήκανε με ένα πέρασμα από τη Γάμα Εθνική. Όλα αυτά και σβηστήκαν όλα αυτά τα χρέη, ονομαζόμενοι πλέον νέα ΑΕΚ, και έτσι έπρεπε να γράφεται και δυστυχώς δεν το βλέπω. Θέλω να το βλέπω. Να γράφεται νέα ΑΕΚ. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ΑΕΚ με την ΑΕΚ που ήξερα εγώ. Πήρε και 20 εκατομμύρια βοήθημα του ΕΣΠΑ για να κάνει το γήπεδό της και έκλεψε και 30 εκατομμύρια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που θα, με αυτά θα έκανε το δικό του γήπεδο. Και αυτή η ομάδα εχθές με ένα πέτσιλο πέναλτι κέρδισε τον Πανιόνιο και παραμένει στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο ελληνικός αθλητισμός.
Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με αυτό έχει να παλέψει η διοίκηση του ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές της και φυσικά και όλος ο κόσμος της που συμπαρίσταται και ταξιδεύει μαζί με την ομάδα από νίκη σε νίκη, από χαρά σε χαρά και περιμένει τα καλύτερα. Δίνω συγχαρητήρια στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αλλά θέλω και αυτοί να δώσουν συγχαρητήρια σε μένα που είμαι Παναθηναϊκός, γέννημα και θρέμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και που είμαι πολύ περήφανος σήμερα. Βίξ. Για τον τρόπο συμπεριφοράς του πρόεδρου του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού. Βάλε μου τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Σιλός μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο μοναδικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε και τράνε. Η ομάδα που πήγε στο Γουέμπλεϊ δίνει σήμερα μαθήματα συμπεριφοράς στους γάβρους και στους πέτσινους, στους χάρτινους και ζητήσει χάρτη για την παλιά του συμπεριφορά την οποία φαίνεται ότι μετάνιωσε και τώρα ξηγέται όπως θα έπρεπε να ξηγέται ένας μεγάλος σύλλογος όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας. 2-3-1-0. Επαναλαμβάνω, 2-3-1-0 είναι ο αυτόματος που συνδέει τα τηλέφωνά σας με τη Θεσσαλονίκη. 2-31-0. Μετά τι είναι, 8, όχι. 2-87. Καμιά φορά κολλάει. 8-8-8. Θα επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του σταθμού, η οποία θα σας συνδέσει αμέσως με το Σωτήρη Δασκαλάκη και θα βγείτε στον αέρα να πείτε την άποψή σας επί παντός επιστηφτού. 2-31-0, 2-87-8-8-8. Για όσα είπαμε και για όσα δεν είπαμε μπορείτε να εκφέρετε γνώμη. Μπορείτε να εκφέρετε γνώμη και για αθλητικά και για πολιτικά και για κοινωνικά και για εθνικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καλημέρα στην πρώτη γραμμή η οποία μας κάνει ποδαρικό δια την Κυριακή αυτή. Καλημέρα σας κύριε Συρίγο Παπατζή. Εντός παραθέσεως. Και εκτός. Λοιπόν, Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Πασχάλης λοιπόν. Ολυμπιακάρα. Ο λόγος που δεν σου πήρα τηλέφωνο χθες. Μάλιστα. Πήγα σε ένα πανέμορφο μαγαζί, επάνω στο Λεόκαστρο, το Αιγαίο. Λοιπόν, μιλάμε για μαγαζάρα, φίλε. Το Αιγαίο. Ναι. Α, ήμουνα. Από αυτό που είναι στις σπόνσορες εδώ της εκπομπής, έχουμε και εκεί ψαράδικο, ναι. Εκεί έτυχε να βρεθώ χθες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν σου πήρα τηλέφωνο. Μάλιστα. Μιλάμε για πανέμορφο μαγαζί. Είμαστε πολύ ωραία. Καλή εξυπηρέτηση. Και να μην πω κι άλλα. Θα φανεί ότι δεν πλήρωσες. Ότι σε κάνα το τραπέζι τόσο καλό όχι, ήταν. Όχι, δεν πλήρωσα. Γιατί το τραπέζι ήταν ενός φίλου εργοστασιάρχη. Μάλιστα. Έχει ανεβασμένες γνωριμίες. Και όποτε βγαίνω μαζί του δεν αφήνει ποτέ να πληρώσω. Πάρτε και μένα έργα μια φορά μαζί, άμα είναι έτσι, τόσο άπλας. Γιατί όχι. Βεβαίως. Μου λες, πλακώνεσαι, τρως ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις παραγγείλω. Είναι ωραίος αυτός ο φίλος σου. Πάμε στα θέματα γιατί είναι γεμάτο το κέντρο. Λοιπόν. Δεύτερον, μου είπανε ότι, επειδή εγώ δεν άκουσα την εκπομπή, μάλιστα, αλλά μου είπανε ότι δήλωσες τεράστιο σκιέρ. Και θαλάσσα και βουνό. Όχι, θάλασσα δοκίμασε ο γιος μου, βουνό δοκίμασα εγώ. Ναι.
και ήταν υπέροχα, φίλε. Σαν μισός Ναουσαίος πήγαινα στα 3-5 πηγάδια από Παρασκευή, έφευγα Κυριακή μεσημέρι και ήταν υπέροχα. Να πηγαίνεις και τώρα, γιατί αν κάθεσαι να βλέπεις τον Ολυμπιακό θα σου πει και για την καρδιά. Οπότε πήγαινε στο βουνό και άμα θέλεις καμιά φορά να μετρηθούμε, σου δίνω και μια πλαγιά αβάντζο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπες κάτι για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού επί της Καλαμαριάς. Τότε που πήρες τα την νίκη στα χαρτιά, ενώ λοιπόν, είχες χάσει μέσα στις... Που έγινε πριν 15 χρόνια. Τόσο, δεν θυμάμαι. Ξεχνάς ένα πράγμα, φίλε μου, Συρίγο, ότι όταν περάσει η δεκαετία, παραγράφονται όλα. Εντάξει, ρε φίλε, παραγράφονται από τα αρχεία, δεν παραγράφονται από τη συνείδησή μας όμως. Τι ωραία τα λέω, ρε φίλε. Και τι μας θυμίζεις τώρα, περασμένα ξινά κουκιά? Όχι ρε, θα τα λέμε ρε. Εδώ λέμε ακόμα πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι η Κωνσταντινούπολη και μου πέρασε 600 χρόνια από τότε. Θα τα λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει... Να βάλεις μυαλό, να γίνεις υπόδειγμα σου λόγου. Επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ γεννήθηκα με μυαλό, γι' αυτό με το, η πρώτη λέξη που είπα ήταν Ολυμπιακός. Μάλιστα, μεγάλη. Και μετά είπα μπαμπά ή μαμά. Μήπως είπες ΠΑΟΚ μετά ή μπαμπά? Όχι, Ολυμπιακός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σ' αφήνω να, και σένα και ορισμένους άλλους παραγωγούς να λέτε το οτιδήποτε. Μάλιστα. Το οτιδήποτε, γιατί σου είπα να ρωτήσεις την κυρία Έφη στο κομμωτήριο. Ναι. Ποιον, πότε ξυρίζει ο γαμπρός? Α, θα τη ρωτήσω την κυρία Έφη, λοιπόν, θα πάρω τη δω αυτή τη βδομάδα. Ο γαμπρός ξυρίζεται τελευταίος, λοιπόν. Ο τελευταίος είναι το Μάιο. Μάθετε σε όλες, υπάρχει ένα τραγούδι του Βογιατζή που λέει «Σου το έχω πει αγάπη μου και θα σου το πω άλλες τόσες, εγώ σε αγαπώ αγάπη μου σε όλες τις γης της γλώσσες». Και αρχίζει «Σε αγαπώ ελληνικά, νότα άμμο ισπανικά, ζεβουζέ φρανσέζικα, η λαβιού εγγλέζικα». Εσείς ναι, θα ναι, μάθετε, ναι, όπως λέει ο Βογιατζής, «Το σε αγαπώ σε όλες τις γης της γλώσσες», εσείς θα μάθετε να λέτε σε όλες τις γης τις γλώσσες, του χρόνου θα δείτε τι θα σας κάνουμε. Μάθετε το, θα σας χρειαστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ναι, εσύ ζεις το δεύτερο της ζωής σου. Ναι. Δηλαδή πεθαίνουμε και γινόμαστε κάτι. Ναι. Λοιπόν, εσύ ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ? Ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκάρα είμαι, βάσε με εμένα. Ήσουν Ολυμπιακός, γι' αυτό σου λέω εντός παραθέσεως παπά. Λοιπόν, ήσουν Ολυμπιακός στην προτέρω ζωή σου και ξύπνησες κάποια στιγμή στη δεύτερη ζωή σου, ναι, και λες να γίνω Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Αλλά λόγω του ότι μεγάλωσες και ζεις στη Θεσσαλονίκη, ναι, διάλεξες τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέμε γαμό την παλιά ζωή μου. Λοιπόν, με μια διαφορά, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ΠΑΟ, εσύ λόγω το ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη έβαλες και το ΚΑΠΑ. Γεια σου Πασχαλάκο! Περαστικά σου Πασχάλη μου, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, είμαι ο Ανδρέας της Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Ανδρέα, σε μνημόνευσα. Χάρηκα. Ναι, ναι, σε άκουσα γι' αυτό. Τι κάνεις φίλε. Σε άκουσα, καλά μια χαρά. Τι θέλω να σου πω. Είδα και εγώ τον γκολ του Σίμι, του Μίσιτς, πώς τον είναι αυτό, και ψυχοπλακώθηκα, έλεγα πού είναι εκείνος ο... Τι είναι αυτό που κάνει, πού είναι εκείνος ο Γκουερίνο που ανέβαινε στα κάγκελα? Ένα, τα θυμήσαμε τώρα, θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε, δεν ήξερε ναι, μόνο ναι, που ήταν. Να το διορθώσουμε, γιατί δεν μου αρέσει και αυτό, και ο κόσμος ήταν μέσα, εγώ που μου σκέφτηκε από το είδα, λέω πού σε βρήκαμε ρε, στον παλέτο, στον παλέτο χόρευες. Τι θέλω να πω, την Παρασκευή το πρωί, ναι, άκουσα στο ΠΑΕ 24, 5,5 ώρα Νέας Υόρκης, τον προπονητή του Sporting, που μίλαει για τον Μίσιτς και την τρίτη έπαιξε. Έλεγε ότι είναι αργός για την Sporting και ότι είναι τους δύο αγώνες στην Μπενφίκα με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στην Ισπανία και ότι έχουμε δύο καλύτερους από αυτόν. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ποιοι είναι αυτοί, ο Κάνιας και ο Μαουρίσιο. Εντάξει. Έτσι είπε ο προπονητής Sporting. Τώρα είπε ο προπονητής Κυριακή κοντή γιορτή, ο παίκτης είναι στον ΠΑΟΚ και εγώ λέω ότι θα βγάλει και μάτια. Ναι, άμπραβο. Εγώ λέω θα βγάλει και μάτια, γιατί είναι παικτούρα. Αλλά μόνο, εντάξει, δεν πειράζει. Θα μάθει να
Τι καιρό έχουμε στη Νέα Υόρκη? Πολύ κρύο, έχει 12 βαθμούς, μείον 12 είχε. Μείον 12, ε, τι λέτε ρε παιδιά. Την Κυριακή, τώρα είναι λίγο μείον 5. Θα το δεις το ματσάκι σήμερα, φίλε. Δεν βλέπω, αγόρι μου, οι ώρες είναι αλλιώτικες, κύριε Συρίγο μου, μόνο βλέπω στο R3 τα... Εδώ είμαστε 7 ώρες πίσω. Μάλιστα. Είναι οι ώρες ακατάλληλες. Καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα, φίλε. Είναι ώρες ακατάλληλες. Βλέπω στην R3, ακούω εσένα. Δεν άκουσα σήμερα να λες ουφ. Δεν έχει εκεί, είπες ουφ για το Πανιόνιο. Δεν είπες για τον Όφη, θα περάσουμε. Βέβαια θα περάσουμε. Δεν σταματιέται ρε αυτή η ομάδα. Δεν σταματιέται. Περπατώντας, δεν κρατιέται. Και αυτό το Πασχάλη... Τι είναι αυτός ο Πασχάλη? Τι δηλητήριο, τι ήρθες εσύ ρε, που σε βρήκαμε. Τον είπα, θα μάθει από εδώ και πέρα, ναι. Κάθε χρόνο να λέει, του χρόνου θα δείτε τι θα πάθετε. Ναι, να το στείλω και κι άλλοι Αμερικάνικα να βλέπει τον Πάφτη. Για στείλ τώρα ένα ζευγάρι κι άλλοι, και ένα, μια και θα στείλεις, μη θα στείλεις, στείλε και ένα δώσιμο στον Κυρκώστα. Ναι, και δύο τον Κυρκώστα, ναι. Και πες τώρα να πάει να βλέπει εκείνο τον Λουμπινιάρη, πώς το λένε εκείνο τον Ασπρομάρη στη τηλεόραση, τι κάθε και ακούει, σ' ακούω 5,5 ώρα το πουρί, πώς το λένε εκείνο τον γύφτο, τον άσχημο. Ποιο να ρε? Του Ολυμπιακού, που στην τηλεόραση, να πάει να βλέπει εκείνο. Το Τζουκαλά. Τη Λουμπίνα. Το Τζουκαλά. Εκείνο να πάει να βλέπει, τι σ' ακούει. Γεια σου φίλε, χαιρετίσματα στο Αμέρικα. Ναι, και να σας φέρω και κι άλλα να το βλέπετε. Στείλε δυο ζευγάρια, δώσω ένα στο Πασχάλη και ένα στον Κώστα. Ναι. Γεια χαρά σου, γεια σου. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Όρις το επόμενος. Καλημέρα σας. Καλημέρα γλυκιά μου κυρία. Τι κάνετε? Έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο σου, χρυσό μου? Ναι. Για χαμήλωσε το λίγο, σε παρακαλώ, να μην μικροφωνείς και χαλάει τη χρειά της πανέμορφης φωνής σου. Τι είναι αυτά που ακούω από το πρωί? Τι άκους, χρυσή μου? Ότι εσύ ο Παναθηναϊκός, ναι. Το παιδί από τα Μάρμαρα του Διοικητηρίου, ναι. Που τα έχεις λιώσει, ναι. Τι είναι αυτά που λες? Θα πέσουν τα Μάρμαρα πιο πολύ. Δεν το έχεις ακούσει καμιά φορά που λέει, λέμε και καμιά αυτή να περνάει η ώρα? Α, τα λέμε έτσι για να περνάει ο χρόνος. Ναι, κυρία Εύη μου, ναι, γλυκιά μου, κυρία Εύη. Τι είναι? Παλιά συντρόφισσα εκεί στις Κερκίδες όλης της Ελλάδας. Αυτό το συντρόφισσα, πάρ' το πίσω. Παλιά φίλη. Α, και μπράβο. Συνταξιδιώτρια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη όλων των γηπέδων του κόσμου. Μ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει αυτό. Ναι, να ναι, ζούσε ναι. Και ο σύζυγος εκείνος ο υπέροχος. Μη συνεχίζεις. Δες, εκεί που είναι μας κοιτάζει και χαμογελάει. Ξεκουράστηκε από τα ταξίδια. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Όσο είναι πάω καλά, είμαι και εγώ καλά. Εσύ παιδί των Μαρμάρων, ναι. Δεν πρέπει να τα λες ούτε για αστείο αυτά τα πράγματα. Των Μαρμάρων, του Ξενοφών. Πού το θυμήθηκες? Και τον Ηράκλη με τα σπόρια. Με τα σπόρια. Ναι, ναι. Εσείς ήσασταν διοικητήριο, εμείς ήμασταν Αγία Σοφία. Ήσασταν λίγο πιο ανεβασμένοι, εμείς ήμασταν λίγο πιο αγριόμαγκες. Πιο αγριόμαγκες εκεί στο Σοφία. Να είσαι καλά, βρε Γιώργο, κρατάς τον κόσμο πολύ ωραία. Και εκείνο που, είναι, που με τρελαίνει είναι με τα παιδιά που παίρνουν από Αμερική και από Γερμανία. Τρελαίνομαι, κλαίω, να σκοτώνομαι να κλαίω. Τον απόδημο ελληνισμό τους. Πολύ με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολύ. Θα πας στο γήπεδο σήμερα, φυσικά και τώρα θα με προσβάλλεις. Φυσικά και θα πας. Φυσικά και θα πας. Χαιρετισμούς εκεί πέρα σε όλη την παλιοπαρέα και πες τους ότι ναι. Σύντομα θα είμαι κι εγώ εκεί. Άντε, περιμένω. Είναι τρίτη χρονιά που μου το τάζεις. Να είσαι καλά. Εγώ είμαι... Γεια σου, χαιρετισμούς στη σύζυγο και είσαι πολύ ωραίος σε όλα σου. Σε ευχαριστώ και έχεις πολύ. Και ένα παλικάρι εκεί μέσα, τρομερό. Το Σωτήρι, το δασκαλάκι. Το Σωτήρι, το δασκαλάκι. Λοιπόν, ο οποίος, ευχαριστώ Εφή, ο οποίος πραγματικά σε βοηθάει έναν παραγωγό που είναι μόνος του επί τρεις ώρες. Σκατζόγυρος ο ψεύτης, είπε, ορκιζόταν στα παιδιά της εχθές ότι θα έρθει. Κάθεται σε μια παρέα εκεί πέρα. Πάω από εκεί, παιδιά, δεν μπορώ, έχω ραδιόφωνο σήμερα. Πάει, του στέλνει και κάτι τραγούδια, κάνει το χαβά της, φεύγει η αποστολία. Μια χαρά είναι. Έχει τις δουλειές της. Εντάξει, εδώ είμαστε εμείς να τις στηρίξουμε. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς τον φίλο. Τι κάνετε? Από πού μας ακούτε, κύριέ μου? Εγώ θα ακούω από την Ξηροκρίνη, την καλύτερη πόλη
της Θεσσαλονίκης. Ξηροκρίνη. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Δεν έχω ραδιόφωνο. Γιατί λίγο μικροφωνήσεις. Για πες μου. Είναι η φωνή μου. Θέλω να μου πεις το 1999, ναι, το τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μετά το μάτς τι κάνατε στο ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να σου το πω γιατί θα μας κόψει το σουρού. Πάντως θέλω να πω ότι ήμασταν μια παρέα μαζί με αυτό το τέρας. Το τι ωραίο είναι το τέρας. Πολλά τέρατα ήταν, αλλά αυτός που σου τα βρώμισε με είδε μια στιγμή να τρέχω σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική στο διάδρομο, στο Χίλτον. Στο Χίλτον. Τι δε, χαρούμενοι είμαστε ρε φίλε. Κύπελο είχαμε σηκώσει. Εννοείται. Και αν θυμάσαι, εκείνη την ημέρα είχε ένα βαρύ χειμωνιά που έγινε αιτία να αναβληθούν όλα τα δρομολόγια και φύγαμε με το τρένο την άλλη μέρα το πρωί. Ξέρω και είχε 10.000 κόσμο και στο, ναι, ναι, στο σταθμό. Λοιπόν, έλα. Έχουμε το καλύτερο, ναι, άστο τώρα, πούμε λίγο για τον Πάου. Έχουμε το καλύτερο σεντερφόρ. Φίλε, σπάει τα μία ο Αγκοπάκος, ναι, ναι. Ο ΑΚ 47. Μη βάλει ούτε ένα γκολ, θέλω να μην βάλει. Ούτε να ανοίγει διαδρόμους. Μεγάλε, 5 γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα. Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Ερήφης. Τα 3 πεντακάθαρα του τα κυρώσαν και 2 τα μετρήσανε. Να στείλω χαιρετισμού στην Έφη. Στην κυρία Έφη. Κάθε Κυριακή είμαστε δίπλα-δίπλα. Να είσαι καλά. Σήμερα δεν πάω γιατί έχω δουλειά. Α, εντάξει. Πάντως η Εύη ήταν εκεί. Δεν χάνει, δε χάνει αγώνα. Είναι 5 και 4. Τι να κάνω, δεν μπορώ να φύγω. Να σε καλά, αδερφούλη. Χαιρετισμού σε αυτό το καρφί που σου τα λέει. Να σε καλά, για χαρά σου. Τα άλλα την άλλη Κυριακή θα σου πω. Την άλλη Κυριακή. Ήταν ένα τροβερό παρηγυρισμό εκείνη την ημέρα. 5-0 είναι σήμερα, να ξέρει. 5-0. Ναι. Άντε καλά. Άντε καλά. Για χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ. Έπεσε. Έπεσες ρε βιαστικέ. Αφού έπεσες εσύ, τα ρίχνω κι εγώ και πάω σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-31-0-2-87-3-8. Για ένα λεπτό θα μου δώσετε μόνο. Να στείλω χαιρετίσματα στη μικρή μου την κορούλα, τα γλυκά μου γαλάζια μάτια που με ακούνε εκεί από την Κύπρο που βρίσκεται και εργάζεται και να της πω πόσο πολύ μου λείπει και πόσο πολύ την αγαπώ. Χαιρετίσματα στη γλυκά μου ψυχούλα εκεί μακριά που βρίσκεται και με ακούει. Να ξέρεις και ο μπαμπάς και η μαμά και η αδερφούλα σου και όλοι οι φίλοι σου εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι γιαγιάδες σου σε θυμούνται και ο Θεός ο Θεολόγος σε θυμούνται με πολύ αγάπη και σε περιμένουν και πάλι όταν θα μπορέσεις να έρθεις να περάσουμε μαζί όμορφες στιγμές οικογενειακές όπως περνάμε πάντα. Να είσαι καλά ψυχούλα μου και να περνάς όμορφα και να προσέχεις, οι Κύπροι είναι καλοί άνθρωποι. Είναι, Σωτήρη είναι, καλή είναι. Δικά μας παιδιά είναι, ρε. Ελληνάρες είναι. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. 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 Μ' ακούς? Ακούω, κυρία μου. Άλλα ήθελα να σου πω, αλλά με αυτό το μήνυμα που έστειλες του παιδί, πες έσφαξες. Μα γιατί ρε φίλε, τι ήθελες να με πεις? Πώς ραγίζει, δεν ραγίζει η καρδιά σου, ρε. Τουλάχιστον είναι στην Κύπρο. Α, πες ότι είναι στην Κρήτη, το ίδιο θα ήταν. Δυστυχώς έγινε αιτία αυτό το καθεστώς που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Παιδιά σπουδαγμένα, παιδιά μεγαλωμένα με του πουλιού τα γάλα, με στερήσεις, με χίλιες δυο κόπους και βάσανα. Ακούω κοκόρια να λαλούν, πρέπει να παίρνεις από ωραίο μέρος. Να γίνανε αιτία, ας πούμε, και τα παιδιά μας είναι μακριά μας. Παιδιά που είναι σαν τα κρύα τα νερά. Γεια σου, Βελινάκι μου. Πες τι μου. Θα κάνουμε, θα στηρίξουμε το Χίτα. Το Κωστάκι βέβαια, ναι, θα στηρίξουμε. Το Κωστάκι ο Χίτας, με τον Βελόπουλο βάζει Βίτα, ναι, ναι, Θεσσαλονίκης. Το ρώτησα εχθές, ο Στηρίγκος θα σε στηρίξει στην εκπομπή του. Λέει, νομίζω τον έδωσα κάτι χαρά, ξέρεις, κούκλος όπως πάντα σίγουρα. Ναι βέβαια, είναι δυνατό τον Κώστα τον αδερφό να με το στηρίξουμε. Τι ωραίες εκπομπές ήταν αυτές. Ιλουμινάτη, υπεφωτισμένη το σπορ. Φοβερή. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, φίλε μου. Να είναι καλά και το παιδί και το άλλο το παιδί, είναι φούλες να τις δεις. Να σε καλά και εσύ ό,τι υποθείς για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, δεν ξέρω τι έχεις. Από πού μας ακούς?
Από Λαγκαδά. Από Λαγκαδά. Στο θρυλικό Λαγκαδά, λοιπόν. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά σου. Ορίστε, επόμενος. Παρακαλώ. Πού είμαι, ο Γαβρίλ είμαι. Γεια σου, Γαβρίλ. Γεια σου, ρε φίλε Γαβρίλ. Τι κάνεις. Θα ήθελα να... Μια χαρά, να, υπέροχα. Λαμπρά. Έχουμε υπέροχο καιρό σήμερα. Σήμερα, ναι, είναι και μέρα ποδοσφαίρου. Ωραία μέρα. Βέβαια, βέβαια. Θα το απολαύσουμε. Ένα ωραίο μεσημεριανό, το κρασάκι μας. Το τσιπουράκι μας. Το τσιπουράκι μας, σαν και εγώ προτιμώ λευκό κρασί. Δεν με πειράζει, ρε φίλε Γαβρίλ, το κρασί. Βάλε λίγο από το κόκκινο μπες. Το κόκκινο δεν το αντέχει καθόλου. Το λευκό έτσι και έτσι. Ναι. Το λευκό με λίγη σόδα. Με λίγη σόδα, Ναι. Για να το δοκιμάσω. Ναι, ναι, και θα με θυμηθείς. Πάρε ένα μοσχοφύλερο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μοσχοφύλερο. Ναι, ναι. Και λίγο σοδίτσα. Σουρωτή του Προέδρου. Σουρωτή. Σουρωτή, ναι. Τη Σούπερ Λίγκα, τη δική μας. Του Προέδρου, του Ιβάν. Σαφώς, του Προέδρου, ναι, ακριβώς. Φυσικά. Και να μπω λίγο έτσι και στο θέμα. Ναι. Βασικά, το θέμα είναι τι είναι αυτό που επηρεάζει τα μυαλά μας, τις σκέψεις μας. Και βλέπεις δηλαδή τώρα την επική διαμαρτυρία των Ολυμπιακών και ναι. Καθαρή διατησία. Λες και όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα πράγματα καθαρά. Αλλά πίσω από αυτούς υπάρχουν και εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια λαός που συμφωνεί με αυτή την διαμαρτυρία. Και βλέπει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο σκέψης. Αλλά κατ' επέκταση και εμείς κάποια στιγμή κάτι επηρέασε το δικό μας τρόπο σκέψης. Ξέρω εγώ μια σέντρα του Κούδα και μια κεφαλιά του Σαράφη και βλέπεις εκεί πέρα, είσαι και Βόρειο Ελλάδα, είσαι Μακεδονία, είσαι μετά ΠΑΟΚ. Μην κοιτάς τώρα κάποιες εξαιρέσεις του κυρίου Κώστα, που Βόρειος Ελλάδα και ένας Μίμης Παπαγιωάννου και μια Κουίξ Πάρκ Ρέιτζες τον έκανε ΑΕΚ. Ναι. Αλλά βλέπεις πάντα κάτι επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και δηλώνουμε με τον Α ή με τον Β τρόπο την παρουσία μας ή την ιδεολογία μας ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ τα πράγματα, όταν τα ξεκινάς από τρίτα, πέμπτα πράγματα επιλογής και προτεραιότητας όπως είναι το ποδόσφαιρο, σε έναν βαθμό είναι ασφαλή και αθώα. Αλλά αν πάμε σε άλλα θέματα, όπως τώρα αυτό που έχει να κάνει με την Μακεδονία κτλ, που περιλαμβάνονται πολύ δυνατά συναισθήματα λαών, που άλλος νιώθει ότι απειλείται η ζωή του, η οικογένειά του, το σπίτι του, απειλείται το μέλλον των παιδιών και των εγγονών, εκεί σοβαρεί το πράγμα και είναι διαφορετικό. Εδώ ακριβώς πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επηρεάζει το δικό μας τρόπο σκέψης και παίρνουμε αυτή τη στάση. Και βλέπεις δηλαδή την κυβέρνηση και την συγκυβέρνηση και την αντιπολίτευση να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή που έχουν οι πολλοί. Οι του Facebook επαναστάτες που μετά μεταπηθούν και γίνονται διαμαρτυρία μέσω συλλαλητηρίων. Και το επόμενο βήμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι. Το επόμενο μετά το συλλαλητήριο είναι εμφύλιος. Και μετά το εμφύλιο είναι ένας πόλεμος, κυριολεκτικός πόλεμος, που θα σου πούν αυτοί που κυβερνά τον κόσμο, διάλεξε. Μάλιστα. Ή θα πας σε ένα εμφύλιο, ή θα πας, ας το πούμε, σε ένα πόλεμο με τους Σκοπιανούς, ή θα σε κάνουμε εμείς ένα πόλεμο και θα συμμορφωθείς. Άρα λοιπόν, καλά θα είναι να κατεβάσουμε, να κάνουμε download όλοι αυτό σύμφωνο των Πρεσπών, και είναι 20 σελίδες. Μάλιστα πέρυσι τέτοια εποχή περίπου, ο Θεόδωρος είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άκη Σακισλόγου και ο άνθρωπος είπε, ναι ρε παιδιά, εγώ το διάβασα και είχε μια άποψη εντελώς αντίθετη αυτήν της στάσης των συλλαλητηρίων. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα να πάρεις έστω και μια κεραία από το όνομα Μακεδονία. Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα που πατάμε σε αυτόν τον τόπο. Τι θέλω να πω με αυτό. Η σύζυγός μου είναι νομικός, το κατέβασε και το διαβάζει. Τώρα θα το διαβάσω κι εγώ, γιατί κοίταξε να δεις. Καλά είναι να επαναστατούμε από τον καναπέ μας, αλλά όταν ας το πούμε βυθίσει τη χώρα, είπε ο ίμιστος Αντρέας Παπαντρέου, και άντε Γιούργια να το βυθίσουμε, έρχονται οι άλλοι οι οποίοι λένε κάτι πίσω Αντρέα, μια χαρά θα το λύσουμε αλλιώς το θέμα, και δεν βυθίστηκε το χώρα και δανείζομαι την έκφραση του κυρίου καθηγητή που μιλάει στο Ζαχώρα. Και δεν βυθίστηκε το χώρα και σώσαμε τη χώρα. Άρα, με άλλα λόγια, είμαστε έτοιμοι εμείς που έχει επηρεαστεί ο τρόπος σκέψης μας από εκεί που έχει επηρεαστεί, που τα μυαλά μας καθοδηγούνται από εκεί που καθοδηγούνται. Ή τέλος πάντων, αν πιστεύουμε ότι εγώ αποφασίζω και παίρνω θέση, στάση υπέρ ή όχι ή διαφορετική από αυτή της
της ηγεσίας της χώρας όσον αφορά τη Μακεδονία. Έχω σκεφτεί ότι αυτή η στάση μας μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καταστροφή που δεν μπορούμε να δούμε, γιατί δεν έχουμε γνώση, ρε Γιώργο. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, μπορείς με το ΜΗ1 να αντισταθείς στα F-35. Δηλαδή, άντε αύριο μεθαύριο πάμε. Και εσύ και εγώ. Εγώ ήμουν 12 χρονών όταν έγινε αυτό με την Κύπρο. Και εσύ είχες, ας το πούμε, λίγο μεγαλύτερη ηλικία από μένα. Διαπιστώσαμε ότι ήμασταν ξυπόλοιποι στα γκάθια για εκείνο τον πόλεμο. Ή μετά, να το πάμε λίγο πιο ηθικά το θέμα. Υπάρχουν καταπληκτικά ντοκιμαντέρ που έχουν σχέση με το ύψο με 731, τότε που έγινε ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος, οι οποίοι αυτοί οι ήρωες οι άνθρωποι, εκεί πέρα με τα κουρέλια εκεί και χωρίς φαγητό και... Το μόνο καλό στην όλη υπόθεση ήταν οι ψήρες που δεν τους αφήναν να κοιμηθούν, ως αποτέλεσμα ξυνόντουσαν όλη την ώρα, μέρα, νύχτα και δεν πάγωσαν όλη την παγωνιά. Από την άλλη, με ρούχα και στολή πολεμική και στρατιωτική, οι Ιταλοί Αρμάνι και Βερσάζε, και με το φαγητό τους και με το ένα, πήγαν όλα, για να μην πω καμιά λέξη, ταπλαμένα, πραγματικά ταπλαμένα, από ένα στενό να περάσουν εκεί και σου λέει εμείς είμαστε καλοί, σιγά τους Έλληνες και... Τους καθάρισαν. Γιατί δεν υπήρχε στρατηγική πολέμου. Υπήρχαν τώρα, υπάρχουν κάποιοι μπαρμπάδες οι οποίοι, οι ήρωες εκείνης της εποχής, οι οποίοι ζουν και μιλάνε και λένε, ωραία, πολεμήσαμε και σε κάποια φάση και σκότωσαν ένα σωρό κορμιά. Καλό πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, να σκοτώσεις άνθρωπο. Γιατί? Για ιδεολογία, για εδαφική ακαιρεότητα, γιατί τέλος πάντων. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο σκέψη μας και μας οδηγεί σε τέτοιες συγκρούσεις. Και κάποια στιγμή κάτι τους ξεφεύγει, ενώ εμείς, λέει ο Μπάρμπας εκεί πέρα, ο πολεμιστής, ο ήρωας, μια χαρά τα πηγαίναμε και σκοτώνονται 5-6 δικοί μας. Και κάποια στιγμή, πώς τους βρίσκω εγώ κάτι Ιταλούς εκεί πέρα, με σηκωμένα τα χέρια τους αποπλίζει, και τους καθαρίζει γιατί είχε θυμώσει με το τελευταίο περιστατικό. Το οποίο περιστατικό του κουβαλούσε ο άνθρωπος για μία ζωή. Ακόμα και τώρα που είναι ζωντανός, λέει αυτό το τι ψυχή θα παραδώσω στο Θεό. Και δεν υπάρχει μία μέρημνα την πολιτεία να στείλει έναν ψυχολόγο εκεί πάνω, να τον μιλήσει στον άνθρωπο, ούτως ώστε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, να τα περάσει λίγο πιο αναπαυμένα, πιο ήρεμα ο άνθρωπος. Γιατί αυτός κουβαλάει όλη αυτή την ευθύνη. Το έγκλημα. Κατ' επέκταση θυμάμαι τα λόγια του μπαμπά μου, ο οποίος έτυχε να είναι φαντάρος και πολέμησε στον εμφύλιο. Δεν μπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση που του έκανε ο αδελφός μου, εσύ μπαμπά σκότωσες κανέναν. Και του λέει αυτή την ερώτηση, δεν μου την κάνεις ξανά. Και τώρα το ρωτώ το εξής, ποια ιδεολογία ρε Καραμήτρο, Έλληνα, άνθρωποι, πολίτη του σύμπαντος και του κόσμου, που από τη μία ή μία... Σε προδίδουν στρατολογώντας 18 χρονών παιδιά, 16, μετά τις μαμάδες, μετά στρατολογούν και τα παιδιά των μαμάδων και τα στέλνουν σε παιδομάζωμα. Κλείνοντας όλο αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε σε συνεννόηση, σε συζήτηση με την ηγεσία της χώρας. Με άλλα λόγια, μίλαρε εσύ Σαββίδη, μίλαρε διοίκηση με το λαό και πες 2-3 πραγματάκια περισσότερα από αυτά που λες, ούτως ώστε να είμαστε ενήμεροι. Κάτι ρε παιδί μου να ξέρουμε κι εμείς. Έλα εδώ η συγκυβέρνηση, αλλά μαζί με την συγκυβέρνηση και μαζί με την αντιπολίτευση. Έτυχε να έχω κάνει φοιτητής στη Σουηδία. Και όλα, το έχω πει κι άλλη φορά, ο Πάλμε, τον όλα στην που ήταν δεξιός, όταν ας το πούμε ξαναβγήκε ο Πάλμε, τον πήρε και τον έβαλε υπουργό εσωτερικών. Γιατί, για το καλό της χώρας. Εμείς εδώ πέρα δεν θα συνοηθούμε ποτέ. Δεν θα βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε ρε παιδιά, ένα όνομα. Επική πάλι και η γηλιογραφία του ΑΡΚΑ, η χθεσινή. Ψηφίσαμε λέει, προχθές για την απόφαση των Πρεσπών ή τελικά ήταν η τέταρτη επέτειος. Ερχόμαστε τώρα να πούμε κάτι το οποίο τότε με το Σαμαράκι, με τον Μητσοτάκη πήρε αυτό το όνομα που πήρε, που είχε μέσα τον όρο Μακεδονίας. Έρχεται τώρα ξανά, γιατί πάλι όχι ότι είναι κακό αυτή η διαμαρτυρία που κάνει ο Έλληνας. Δεν το πάω εκεί. Όχι ότι δεν δικαιούται να κάνει αγώνα με συλλαλητήριο. Αλλά καταλαβαίνει τι κάνει. Επί της ουσίας, πού είναι στην επέτειο που λέει ο Αρκάς. Ή σε κάτι που ενδεχομένως να το διαχειριστεί με τρόπο να συνεννοηθεί. Γιατί αυτά τα μυαλά που επηρεάζουν, αυτές οι σκέψεις που επηρεάζουν τα δικά μας μυαλά, επηρεάζουν και τα μυαλά των Σκοπιανών. Και τελικά φτάσαμε να χειριζόμαστε από 2 χρονών tablet έως και τα 85 χρονών βλέπεις παππούδες μπορούν να χειριστούν smartphone και δεν λύσαμε προβλήματα του τύπου πόλεμους, ηθικές αρχές και κατάπτωση.
Δεν λύσαμε τον ρατσισμό. Πότε θα τα κανονίσουμε αυτά τα πράγματα? Πότε δηλαδή θα περνάμε εμείς από το Μόναχο στο Σάλμπουργκ χωρίς σύνορα? Πότε θα περνάμε από τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια χωρίς σύνορα? Την καλημέρα μου. Αυτά. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, Γαβρίλη. Είχα να πω μόνο πάνω σε αυτά που είπε ο Γαβρίλη δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε ένα γκάλο που έγινε το 38% σύμφωνοι με την συνθήκη των Μπρεσπών και το 62% διαφωνεί. Εγώ διαφωνώ με τον γκάλο κάθετα, οριζόντια και όπως αλλιώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Νομίζω ότι το 100% του ελληνικού λαού δεν θα ήθελε η γείτονα χώρα να έχει κανένα επίθετο που να λέει το όνομα της Μακεδονίας. Κανένα απολύτως. Και το 38% που συμφωνεί, και αυτό μέσα του, εάν θα μπορούσε να το διαγράψει με πολύ ευκολία και με πολύ εγκάρδιο τρόπο, θα το έκανε χωρίς καμία στιγμή που θα κοντοστεκόταν ένα λεπτό. Θέλετε να το λένε έτσι? Όχι! Από την άλλη μεριά, θέλω να πω κάτι στους φίλους. Είτε το λένε Βόρειος Μακεδονία, είτε το λένε Νότιος Μακεδονία, είτε το λένε Σκέτο Μακεδονία όπως το λέγανε, είτε το λένε Γουατεμάλα, το γειτονικό κρατήδιο και όλα τα κράτη των γειτόνων μας δεν έχουν παρά μία μόνο επιθυμία. Να μπορέσουν και να δουν τα σύνορά τους, να συνορεύουν και να βρέχονται από τη θάλασσα του Αιγαίου, από το Θερμαϊκό. Το μυαλό τους εκεί είναι. Και των Βουλγάρων και των Αλβανών και των Σέρβων και των Σκοπιανών. Και αν αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μας ισχυροποιεί είναι η οικονομία μας, η άμυνά μας και η πολεμική μας εξάρτηση. Εάν ποτέ το χάσουμε αυτό, είτε το λένε Μακεδονία, είτε Βόρειος είτε Νότιος, είτε το λένε Ταγκανίκα, το διπλανό μας κράτος, να ξέρετε ότι θα έχουμε προβλήματα. Ο μόνος τρόπος να επικρατήσει κανείς στα Βαλκάνια και να υπάρξει ειρήνη είναι η Ελλάδα να είναι η κυριάρχη δύναμη των Βαλκανίων. Γιατί όλες οι βαλκανικές χώρες έχουν ευλέψεις προς το μεγάλο αυτό θεϊκό οικόπεδο που έχουμε την τύχη εμείς, οι προγόνοι μας, τα παιδιά μας και οι απόγονοί μας να κατοικούνε. Θα ήθελα να δω μια εθνική συμφωνία. Θα ήθελα να δω τον Τσίπρα να καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων να τους συμβουλευτεί και όλοι μαζί να αποφασίσουν, γιατί οι αρχηγοί των κομμάτων το ξέρουν ότι έτσι και δεν είστε δυνατός, δεν πάνε να τη λένε όπως θέλουν. Θα έχουμε προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί και όχι να εκμεταλλεύονται το θέμα της Μακεδονίας, να έχουν διχάσει τον κόσμο, να έχουμε ξεχάσει τα προβλήματά μας, να έχουμε ξεχάσει τους στόχους μας και μέρα νύχτα να μαλώνουν στην τηλεόραση. Σαν τα σκυλιά, σαν τις ίωνες επάνω σε ένα κουφάρι. Το κουφάρι της Μακεδονίας. Η Μακεδονία θα ζήσει και θα μεγαλουργήσει τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική Μακεδονία, το κομμάτι αυτό που ελέγχει ο ελληνικός λαός, το καλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας που μας έμεινε. Και θα το έχουμε δυνατό, ισχυρό, οπλισμένο και όποιος κουνηθεί κακοφίδι που τον έφαγε. Αυτή είναι η απάντησή μου στα ονόματα. Εμείς να είμαστε γεροί, αγαπημένοι, γιατί όλοι εποφθαλμιούν την περιοχή μας και τη Θεσσαλονίκη μας. Και αν είμαστε εμείς γεροί, δεν μπορεί να μας πειράξει κανείς. Και όλοι οι γραμματιζούμενοι όλου του κόσμου, φίλε Τζιμάρα, γεια σου Τζιμάρα. Καλημέρα. Όλοι λέω ο κόσμος. Έλα. Σώσου τρεβεντές, καλημέρα σας. Καλημέρα, και να τελειώσω λέγοντας ότι όλος ο κόσμος, ο εγγράμματος, ο πολιτισμένος, ξέρει καλά ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι μία και αυτή είναι ελληνική.
Οι αγράμματοι θα λένε Μακεδονία και δεν θα ξέρουν που βρίσκεται ούτε τι είναι αυτή. Η Μακεδονία έχει τα σύνορά της και έχει το ηρωικό πολύκαστρο που παρευρέθηκε σε όλα τα συλλαλητήρια. Τσιμάρα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αθήνα, δύο φορές. Πες με, Σαλονίκη, δύο φορές. Έκθεση, συλλαλητήριο, Σεζόνος, Οτολονίο, τα πάντα, παντού. Παντού πήγα. Άντε ρε, Τσιμάρα. Ναι. Πιο πολύ για τη Μακεδονία έτρεξε για τον Άρη. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Όπως δεν θα με πιάσει. Μάλιστα. Ούτε Βόρειος Μακεδονία, ούτε Νότιος, τίποτα. Οι Σκοπιανοί είναι Σκοπιανοί. Είναι Σκοπιανοί και όπως λέει Σκοπιανοί και το τραγούδι είναι. Σκοπιανέ, Σκοπιανέ, δεν θα γίνεις Μακεδόνας ποτέ. Α, μπράβο. Α. Τι γίνεται η Αριανάρα, τι λέει. Ο Άρης σήμερα διπλό, μέσα Λιβαδιακό. Έλα ρε φίλε, με τρομάζεις. Ναι. Θα πας. Όχι. Α, για τη Μακεδονία πήγες, για τον Άρη δεν πας. Για τη Μακεδονία πήγα, για τον Άρη δεν πάω, για τη Μακεδονία πήγα. Α. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Έλα ρε Τζιμάρα, σώπα. Το πήρε. Μα όχι το πήρε, του το έδωσε ο Ολυμπιακός. Γιατί του το έδωσε ρε Ολυμπιακός. Του το έδωσε ο Μαρινάκης, δεν το ήθελε το πρωτάθλημα. Γιατί δεν το θέλει. Επειδή το πήρε πέρσι, λέει, αν το δώσουμε τώρα να χαίρονται λίγο. Δεν το πήρε πέρσι, ο ΙΑΕΚ το πήρε πέρσι. Ναι, ήταν το πάρει πέρσι ο ΠΑΟΚ, επειδή το πήρε, το παίρνει τώρα, το ίδιο είναι. Άρα του χρόνου δεν άμα το δώσει. Δεν θα το δώσει το χρόνο, θα το πάρει Μαρινάκης. Αν ήθελε ο Μαρινάκης θα έκανε μεταγραφές, θα έφτιαχνε. Θα έκανε μεταγραφές και θα το παίρνει το πρωτάθλημα. Πιο πολλά λεφτά έχει ο Σαββίδης, ρε. Όχι, Σαββίδης τίποτα, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Μπροστά στο Μαρινάκη, δεν πιάνει το Σαββίδης. Α, άντε ρε. Ναι. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Ηλίας. Ο Ηλίας, ποιος είναι. Ο αστυνομικός από την Αξιοπολή. Ναι. Βγήκε φωτογραφία με τον Μπρίλεβιτς. Με τον Μπρίλεβιτς. Έπαιρνε ένα καφέ στο Τελωνείο των Ευρώνων. Τι δουλειά έχει ο Μπρίλεβιτς εκεί, δουλεύει στο Τελωνείο. Ο Πρίγιοβιτς. Α, ο Πρίγιοβιτς. Πότε ο Πρίγιοβιτς. Έγινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν με είπε και λεπτομέρειες. Και με τον Πρίγιοβιτς και Θεσσαλονίκη, να πούμε με το Μυροφορίδη, το βγήκε με τον Πρίγιοβιτς. Αυτός είναι Αριανός. Ο φίλος μου Ηλίας είναι Αριανός. Ο Ηλίας ο αστυνόμος είναι Αριανός. Αργανός είναι. Α, το στείλουμε, στείλουμε στους Ευζώνους. Ναι. Να κάνει κουμάντο εκεί πέρα. Να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Εσύ, ναι. Δεν μου λες τώρα, εσύ χάρηκες που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, μπα. Εγώ για μένα δεν χάρηκα, αλλά τι να κάνω. Εγώ είμαι Αργανός. Δεν ήθελα να το πάρει ο Άρης. Γιατί να μην το πάρει ο Άρης. Να το πάρει. Ναι. Αλλά ο Άρης θα βγει πέμπτη θέση. Θα πάει ο ΕΦΑ. Θα πάει ο ΕΦΑ, λες. Άνετα. Είναι τελειωμένο, άνετα. Τζιμάρα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κόσμο. Χαιρόμαστε που σας ξανακούμε μετά τόσο καιρό. Ναι. Χαιρετισμούς, πας στο Θεολόγο καθόλου εκεί, βάφεις τίποτα στο εργοστάσιο ή έτσι θα πάρεις. Πού θα πάω τώρα, θα πάω να ανοίξει λίγο καιρός και θα πάω και έχω κάτι δουλειές να κάνω. Άντε να πας. Στο Θεολόγο, ναι. Να δώσεις χαιρετίσματα στον αδερφούλη μου. Σε όλο τον κόσμο η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Έλα ρε Τζιμή. Δεν θα γίνει Σκοπιανέ, πού να πούμε. Να πούμε, κοιτάω το τραγουδάκι. Για ρίξτε για το άλλο, ρε φίλε. Τι πράγμα. Φέρεις τη Βουλή τη συμφωνία αυτή και θα δεις εσύ. Αμάν. Μπράβο Τζιμάρα, γεια σου Τζιμάρα, διάλειμμα. Ωρε κουφάλα Τζιμή. Επιστρέψαμε 2-31-02-87-888 και από τα θρυλικά ξωτικά Γιάννητσα όπου μας ακούει ο φίλος ο Νίκος, θέλω να το ρωτήσω εάν πιστεύει ότι αν τα Σκόπια δεν τα λέγανε Βόρειο Μακεδονία αλλά τα λέγανε Ακτή Ελεφαντοστού, έτσι και αύριο μεθαύριο γινόταν Ισραήλ στη δύναμη, δεν θα μας την πέφτανε, Νίκο. Τι γνώμη έχεις. Σοφέ, και το σοφόν σοφότερε, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο απόλυτο. Μα χίλια χρόνια από τότε που ήρθαν από το 600-1400 χρόνια έχουμε πρόβλημα με τους Σλάβους. Αν δεν υπήρχαν οι Σλάβοι να ενοχλούν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τους Τούρκους τους είχαμε για μεζέ. Μόλις κάναμε την εκστρατεία προς τα εκεί, εντάξει, την πέφτανε στην Κωνσταντινούπολη, άντε να γυρίζουν πίσω τα στρατεύματα. 500-600 χρόνια πολέμους αδυνατήσανε την αυτοκρατορία και μας φάγανε. Νομίζεις τώρα το μυαλό τους δεν είναι στο Αιγαίο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δύναμη της Ελλάδος είναι τεράστια. Αυτό θα πρέπει σήμερα να το καταλάβει σήμερα. Σήμερα. Θα πρέπει,
σήμερα η δύναμη της Ελλάδας στο εμπορικό κομμάτι... Και στο στρατιωτικό έναντι των Βαλκανίων. Έναντι των Βαλκανίων, για των Βαλκανίων είναι σημαντικό. Ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι ο ρυθμιστής της οικονομίας αυτή τη στιγμή και το αιτιολογώ. Όταν έγινε το εμπάρκο λόγω ότι οι Τούρκοι τσιμπήσανε δύο δικούς μας στρατιωτικούς, ο κόσμος της Θράκης έκανε εμπάρκο... Το σιωπηλό εμπάρκο, πόλης, έτσι. Το σιωπηλό εμπάρκο, όχι επίσημο σιωπηρό, του κράτους. Σιωπηρό, μεταξύ τους, μάγκες δεν πάμε. Το που είναι πολύ σημαντικό και είναι πιο δυνατό από το κράτος, γιατί επιφέρει μεγαλύτερες ζημιές, αδειάσανε, η Ανδριανούπολη άδειασε, η Κεσάνη άδειαξε, τα Δαρδανέλια άδειασαν και δεν πήγαινε ο ελληνισμός εκεί είτε για τουρισμό είτε για ψώνια. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες και θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι Βαλκάνοι ότι όλα αυτά τα χρόνια κοντά σε εμάς που είμαστε μια μεγάλη αγελάδα με μεγάλα μαστάρια, το λέω έτσι άκομψα λίγο, έχουν πιει πολύ γαλατάκι και έχουν γιατρέψει πολλές από τις πληγές τους εδώ στην πατρίδα τη δικιά μας. Είναι λοιπόν και οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί, γιατί εγώ θα τους θεωρώ φίλους μας, γιατί έτσι πρέπει να τους θεωρούμε. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, στα δύσκολα χρόνια τους περιθάλψαμε, τους ανεβάσαμε την οικονομία, βρήκανε δουλειές όπως και οι Αλβανοί, όπως και οι Βούλγαροι, όπως και οι Τούρκοι. Η οικονομία τους στηρίζεται πολύ στον ελληνισμό. Άρα λοιπόν, χέρι που σε ταΐζει, μην το δαγκώνεις. Πάντως άμα δυναμώσουν να ξέρεις ότι πάντα το μάτι τους είναι εδώ. Ολωνών. Αυτό που θέλω να... Δεν πρόκειται ποτέ να δυναμώσουν γιατί είναι η φάρα τους τέτοια, ειδικά των Σκοπιανών, είναι η φάρα τους τέτοια, η οποία δεν κάνουν τίποτα περισσότερο και δεν έχουν το εμπορικό δαιμόνιο ή την... Δεν είναι δουλευτάριδες, δεν είναι δουλευτάρικος λαός, για τους Σκοπιανούς μιλάω για τους Σέρβους και τους υπόλοιπους, λοιπόν, οι οποίοι δεν μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο από αυτό που μπορούν να κάνουν. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή την οικονομία των Σκοπίων την ελέγχουν και οι Έλληνες και οι Αλβανοί σε αυτό το κομμάτι. Επίσης θέλω να πω, πολύ σημαντικό, είναι να κατεβαίνουμε στα συλλαλητήρια, να σηκώνουμε τις ελληνικές σημαίες για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, αλλά από εκεί και πέρα κανένας Έλληνας δεν θα πρέπει τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα να περνάει τα σύνορα για Μπίτολα ή για Γεύγενη. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει κατανοητό και θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί ότι χωρίς τη συμπαράσταση των Ελλήνων δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω. Το ξέρει, Νίκο, το ξέρουν. Εγώ επειδή είμαι στα σύνορα και ξέρεις ότι δύο εργοστάσια έκλεισα από το θέμα των Σκοπίων. Με ξέρει ο κόσμος στην ιστορία μου. Λοιπόν, σου πω, ο κόσμος το δηλητηριάσανε τον κόσμο. Οι Σκοπιανοί από όλους της παλιάς Ιουγκοσλαβίας, της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, από τους Βόσνιους, από τους Σλοβαίνους, από τους Κροάτες, από τους Σέρβους, τα πιο καλά παιδιά είναι οι Σκοπιανοί, να ξέρεις. Αλλά τους δηλητηριάσανε την ψυχή τόσα χρόνια. Τους μνωμοί τους βάλανε από παιδί να μεγαλώνει ότι είναι αρχαίος Έλληνας. Το πιστέψανε. Εντάξει. Ξαφνικά τώρα τους βγάζεις να αλλάξουν σημαία, να αλλάξουν σύνταγμα, να αλλάξουν ονομασίες στους δρόμους, να βγάλουν τα αγάλματα. Τους έχουν ένα πολιτισμιακό σοκ έχουν πάθει. Καλό θα είναι να καταλάβουν ότι είναι Σλάβοι. Και ότι κατέχουν ένα από το παλιό κομμάτι της... Γιατί να ξέρεις κάτι, η Μακεδονία ποτέ δεν είχε σύνορα. Πότε ήταν μικρότερη, πότε ήταν μεγαλύτερη. Πότε κάνανε να του πέραν κάποια κομμάτια. Η ιστορική Μακεδονία είναι αυτή που υπάρχει τώρα. Ναι, επί Φιλίππου είχε μεγαλώσει πολύ. Είχε φτάσει λίγο πάνω από τα Σκόπια. Είχε ένα κομμάτι της Βουλγαρίας μέχρι τη Φιλιππούπολη και κατέβαινε προς τα κάτω. Είχε την Αμφίπολη που είχε πάρει από τους Αθηναίους, τη Θάσο, την Καβάλα και έφτανε ναι. μέχρι τα Τέμπη. Αυτή είναι η Μακεδονία του Φιλίππου. Από αυτή τη Μακεδονία, η κλασική, η τελευταία Μακεδονία. Οι πιο παλιές από αυτήν, με άλλους βασιλιάδες, πολλές φορές ήταν λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι. Ναι, αυτή ήταν πάντως η παλιά Μακεδονία. Εμείς λοιπόν.
λοιπόν στηρίζουμε την παλιά Μακεδονία, τη Μακεδονία έτσι, του Φιλίππου. Τη δικιά και μας όχι Μακεδονία. Του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος τη Μακεδονία την έφτασε μέχρι τον Ινδό τώρα. Πάμε στους Ινδούς να τους πούμε ότι είναι δικά μας τα εδάφια. Ακούω εκείνο τον Ερντογάν που λέει τα σύνορα της καρδιάς μας. Κάτσε καλά ρε Ερντογάν, που θες και νησιά. Αφού μπάνιο δεν ξέρετε, πώς θα πάτε στα νησιά ρε. Είναι δυνατό δηλαδή. Να σε νησιό, έχεις δει νησιώτη να μην ξέρει μπάνιο. Έλατε. Έχεις δει κανένα κολυβητή Τούρκο. Αυτό που με είχε κάνει τεράστια εντύπωση όταν υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία την δεκαετία, ή μάλλον την εποχή 89-91, ναι. Είχα την τύχη να είμαι στο Χορτιάδι επάνω, στο ραντάρ το οποίο ελέγχει όλο το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία κατά προσέγγιση ας πούμε. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν τεράστιες αερομαχίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων σε καθημερινή βάση. Και ήταν τρελό ότι οι Τούρκοι όταν φτάνανε στο Αιγαίο τους έπιανε το γνωστό βέρτικο. Δηλαδή μπερδεύανε ουρανό με θάλασσα με αποτέλεσμα να θυμάμαι να τους περιπέζουν οι δικοί μας οι πιλότοι που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, και να τους χαρακτηρίζουν με φράσεις ας πούμε που έσπαγε ξέρεις αυτός ο φόβος ή αυτή η αγωνία όταν έβλεπε τους Τούρκους ας πούμε να μπαίνουν λίγο στο γιο και ξαφνικά να οπισθοχωρούν με ταχύτατες ρυθμούς για να μπορέσουν τουλάχιστον κάτω από τα πόδια τους να δουν λίγη γη γιατί η θάλασσα τους μπέρδευε πάντα. Μα τώρα εσύ εδώ ολόκληρη αυτοκρατορία, τεράστια αυτοκρατορία η Οθωμανική. Βγήκαν οι πειρατές, οι δικοί μας, οι Μιαούλιδες και οι... τον άλλο, πώς το λέγανε, τον Μιαούλη και τον Κανάρη και τον... αυτόν, και τους βάζαν φωτιά με τις βάρκες, να πούμε, τα πλοία. Ναι, τώρα, το μπουρλότο, το γνωστό μπουρλότο που γινότανε. Ο Παπα-Νικολής, πώς λεγόταν, αίρεση, ένας ακόμα. Ο Παπα-Νικολής ήταν το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο, ένα, είχε. Το 40 είναι αυτό. Το δεξί χέρι του αυτού, ρε, πώς το λέγανε, να δεις, του Κανάρη. Ήταν ο Κανάρης, ο Μιαούλης, αυτό είναι μπουλροτιέρδες, γνωστή της εποχής. Ο Μιαούλης ήταν και μεγάλος ναύαρχος, πολύ μεγάλος. Έσπασε το εμπάρκο του Μεσολογίου, μπήκε μέσα στην λιμοθάλασσα με ειδικό πλοίο και πήγε τρόφιμα. Τεράστιος, μετά έκανε πολλά κακά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μετά υπήρχε ο εθνικός διχασμός, να πούμε, ο οποίος αμαύρωσε κάποια πράγματα, αλλά εμείς θα τους θυμόμαστε για το έργο που προσφέραμε και όχι για την διχόνοια η οποία ήρθε μετά για τις εξουσίες και για όλα αυτά, αλλά η συνεισφορά των Ελλήνων της εποχής εκείνης από τη θάλασσα πέρασε πλέον στον ουρανό. Δηλαδή οι φτερωτοί άγγελοι της ελληνικής αεροπορίας της πολεμικής είναι αυτοί που κρατάνε θερμοπύλες και οι Τούρκοι δεν ζυγώνουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ας πούμε, γιατί όταν θέλει ο Έλληνας Ίκαρος να κόψει τα φτερά του Τούρκου, τα κόβει σε 30 δευτερόλεπτα. Νίκο, δηλαδή, επειδή θέλω να περάσουμε λίγο στις συνθέσεις των ομάδων και τις τελευταίες, να πάρω μια γραμμούλα να μην περιμένει ο άνθρωπος και συνεχίζουμε μαζί, ούτως ή άλλως έχουμε ώρα πολύ μπροστά μας. Έφαγε σήμερα ή ακόμα? Όχι, περιμένω να τελειώσουμε μαζί για να καθίσουμε να φάμε. Τι φαγητό έχουμε σήμερα, η κυρανίκαινα τι έκανε? Η κυρανίκαινα σήμερα θυμήθηκε λίγο. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Τι, το βρήκα? Ρε φίλε, είναι δυνατόν ρε εσύ. Ούτε συνεννοημένη. Θα έλεγα ότι θυμήθηκε την καταγωγή μου τη μικριασιατική και μου έκανε λαχανοτολμάδες υπέροχους να πούμε για να φάνε σήμερα. Επειδή και έβλεπα εχθές τον Πιτριτζή και αυτόν τον παπά που έδινε μια συνταγή και μέσα στους λαχανοτολμάδες στη συνταγή έβαλε και σκόρδο. Δεν πιστεύω να βάλει σκόρδο ή τρακότσα. Όχι ρε φίλε, αυτό μπράβο. Είναι απαγορευτικό. Ρε Πετριτζίκη, πουλάς παπά στον Κοσμάκη, ρε στους λαχανοτολμάδες μπαίνει σκόρδο ρε. Δεν μπαίνει σκόρδο. Μπα σε παρακαλώ, άσε να πάρω τη γραμμή και συνεχίσουμε. Σε στείλω αδιάβαστο σήμερα. Ορίστε. Αγαπητέ μου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα, από πού μας ακούτε? Ο Νίκος κατάλαβε. Γιώργο μου, καλή χρονιά. Είναι πρώτη φορά που σε παίρνω το 19. Ναι. Σου εύχομαι το καλύτερο για σένα και την κοινοτογένειά σου. Κύριε Δημήτρη, εσείς είστε? Ο Βασίλης. Κύριε Βασίλη μου, γεια σου φίλε Ηρακλειδέα. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη του Ηρακλέως.
Εάν άκουγα αυτά που άκουγα χθες που έλεγες με τον Σκαζόκερο, είναι καλό να κάνουμε τα παραμύθια με τις αυτοπούτα και τα γήπεδα για το έτσι και αλλιώς. Αγαπητέ μου Γιώργο, σαν παλιός Θεσσαλονικιός θα ξέρεις ότι σχεδόν σε όλη την ελληνική υπεκράτεια, ανεξάρτητα αν ιδρυθήκαμε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κρατούσαμε τα σκύπτρα όλου του αθλητισμού. Βεβαίως. Μέχρι και που έγινε επαγγελματικός, ο Ηρακλής ήταν πολυνίκης και ο ανύπαρκτός μας γυμναστικός, αν βγάλει τα κύπελα, θα φτάσουν από εδώ μέχρι την Κίνα. Είναι αλήθεια αυτό. Δεύτερον, το σημαντικότερο, θέλουν όλοι οι επιδοτήσεις να κάνει το κράτος γήπεδο, δεκτών. Ο αθλητισμός μαζεύει τα παιδιά, τα κάνει καλύτερα. Πού έπρεπε να τα κάνει το κράτος αυτά. Το γιατί, κάνουν... δεν αναρωτήθηκε, γιατί δεν αναρωτήθηκε κανείς όλες αυτές εκτάσεις που καταπατήσαν από τον Ηρακλή και τον Ηρακλή τον έχουν πεταμένο δεξιά και αριστερά. Εγώ θυμάμαι πάντως κύριε Βασίλη ότι νομίζω επί Χούντας είχε παραχωρηθεί ένα κομμάτι εκεί στο Φίνικα και υπήρχαν τα λεφτά. Είναι ανταλλάξιμο. Ναι. Εκείνη ήταν ανταλλάξιμο για την περιοχή που ήταν το παλαιό γήπεδο του Συντριβανίου μέχρι και το Χημείο. Ακόμη στο Χημείο όποιος πάει θα δει ότι είναι οι διαγραμμίσεις του γηπέδου. Του παλιού του Ηρακλέως. Ναι. Λοιπόν, εκείνο ήταν το ανταλλάξιμο. Εμείς μιλάμε για το μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Ηρακλής και υφίσταται μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ηρακλή για να γίνουν τα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Και ξαφνικά τη δεκαετία του 90, για πρώτη φορά προβοκατόρικα στο Καφταζόγλιο, ακούστηκε σύνθημα στον Ηρακλή. Συμφωνία δεν γράφει αυτό. Γράφει αθλητικά σε εγκαταστάσεις ή να στεγαστούν οι αθλητές του. Άρα το θα γήπεδο, πρέπει το γήπεδο, το Ηρακλής, βάσει των υπογραφών που έχουν πέσει και της ανταλλαγής που έκανε. Σου έκανα αυτή την αναφορά. Για τον απλούστατο λόγο ότι η πατρίδα μας υφίσταται ό,τι υφίσταται ο Ηρακλής. Δηλαδή... Δώσαμε σε όλους τα φώτα και όλοι τώρα θέλουν μια Ελλάδα και έναν πολιτισμό. Οι γνώσεις που υπάρχουν, ακόμα και οι σύγχρονες τεχνολογικές, πηγάζουν από πολύ παλιά πίσω, αλλά δεν θέλουν Έλληνες. Θέλουν Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Δι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα εκτρώματα. Θα σας πω κάτι μαθηματικό, ένα πυθαγόριο. Αυτή τη στιγμή εμείς αναγνωρίσουμε ένα κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας εχθές υπέγραψε το ΦΕΚ. Αυτό το πράγμα θα προθεστεί στον ΟΗΕ. Πώς λέγεται η χώρα αυτή, Βόρειος Μακεδονία. Βεβαίως. Υπάρχει διαμέρισμα Νότιος Μακεδονία. Κράτος όχι, διαμέρισμα ναι. Υπάρχει. Κράτος όχι. Επαρχία μιλάμε της... για τον ΟΗΕ τώρα, πιστεύω να με καταλαβαίνεις. Για τον ΟΗΕ όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει. Όχι. Φυσικά. Πέρασαν τα 50-60 χρόνια, 15 χρόνια, 30 χρόνια. Και κάνει ένα στην κουτί ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει Βόρειος. Η Νότιος πού είναι? Στην Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Επαρχία της Ελλάδος. Υπάρχει πουθενά καταχωρημένη? Οφείλουμε, οφείλουμε εμείς, αυτή Νίκο, το χαρτί το οποίο δεν παρουσιάζανε στη Βουλή, το τι υπογράψαν, υπογράψαν ότι εμείς τους καταλάβαμε. Ποιους, τους Σκοπιανούς? Φυσικά. Μάλιστα. Τους Βόρειο Μακεδόνες. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πραγματικά τους καταλάβαμε. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Γιώργο μου, ο Οθωμανός τα έχει χωρέσει, θα θυμάσαι, σε Βιλαέτια. Ναι. Ήταν από αριστερά, όπως βλέπουμε το χάρτη, το Βιλαέτη του Μοναστηρίου. Εδώ ήταν το Βιλαέτη της Μακεδονίας, μέτρα τη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει ότι Έλληνας υπέγραψε τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Πάντως είναι ένα κομμάτι της παλιάς Μακεδονίας, το οποίο... Και τι σχέση έχει αυτό?
για το όνομα αυτό το βγάλαν για αυτή το κράτος τους. Κακός κατά με, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί θα μπορούσαν να το βγάλουν ένα σλάβικο όνομα και γιατί να τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν το είπανε Ροζαλία. Έλατε. Ας το λέγανε. Για να πάω να το ψηφίσεις και εσύ και εγώ για να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ροζαλία, ωραία, τους πάει. Σκόπια, Παύλα, Ροζαλία. Μ' αρέσει. Ναι, μα έτσι είναι. Κοίταξε, ήταν και ρόζη κυβέρνηση που τους έδωσε. Και το άλλο ότι το όνομα το οποίο έχουν το σλαβικό είναι η παραφθορά στα ελληνικά της λέξης σκλάβος. Βεβαίως. Διότι έτσι βγήκε, αυτό σημαίνει σλάβος, διότι δεν υπήρχαν σλάβοι με την έννοια που την γνωρίζουμε σήμερα, όταν χτυπήσαν σαν φιλή, αυτοί... Σαν κόσμος του λένε το σλαβικό φύλλο το οποίο πιάνει από τα Σκόπια μέχρι και τη Ρωσία, σλάβικοι λαοί είναι αυτοί, οι ίδιοι λαοί. Αυτοί τους προκύψαμε Σλάβους, εμάς όταν μας χτυπήσαν το 626 με επικεφαλή στο Χαγάνο για να πάρουν τη βασιλεύουσα και διαλυθήκανε, μία μερίδα ήρθε στα Βαλκάνια. Εμείς τους λέγαμε Αβάρους και αργότερα στη δεύτερη επιχείρηση που κάναμε τους αποκαλέσαμε Ρώσ. Και γι' αυτό οι Ρώσοι, επειδή ήταν λόγω του ποτού που πίναν για να αντέχουν το κρύο, ήταν λίγο κοκκινοποιεί στο πρόσωπο. Ναι. Και κράτησαν οι Ρώσοι σαν Ρώσοι και έμειναν παγκοσμίως Ρώσοι. Πάλι α, Ρώσοι ήταν... δηλαδή κόκκινοι. Ναι, ήταν οι μπράβο. Αυτοί που λένε ότι είσαι Ροδαλός. Μάλιστα. Όταν πίνεις κάτι. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, μας έκανες πιο σοφούς σήμερα. Ο καθόλου δεν σε έκανε πιο σοφούς. Πώς, αφού έμαθα κάτι καινούριο. Το θέμα είναι αυτός ο οποίος παριστάνει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αυτά που συζητούμε τώρα εμείς στον αέρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Παλέντε Σπόρο όταν ανέβηκε πριν μερικές ημέρες, τέλη του έτους αν θυμίσαι, και έκανε εκείνη τη φιέστα, τα αποκάλεσε σκουπιδοντινικέ της ιστορίας. Η ιστορία αυστηρότατα είναι όπως τα μαθηματικά. Δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά απόκληση. Δεν την βλέπεις ούτε από ύψος ούτε από βάθος. Και η ιστορία είναι μια κακιά μάγισσα και εκδικείται. Απλά για όλους αυτούς που παίρνουν και πανηγυρίζουν και επειδή εγώ λόγω παθολογίας δεν μπορώ να μπω στο ίντερνετ για να γράφω αυτά που διαβάζουν τα παιδιά μου και μου τα μεταφέρουν. Θα σας πω ότι στο κέντρο της Ευρώπης υπήρξε ένα κράτος που ελέγεται ότι ήταν το τέρας της συνθήκης της Βεσφαλίας. Η Τσεχοσλοβακία. Τσεχοσλοβακία, ναι. Ενώ είχε χάσει η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τις είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις να μην ξανακάνει κράτος, όλοι τους λοιπόν ντουσαν, σαν τους καημένους τώρα τους Σκοπιανούς που είναι λίγοι, όλοι ομονοήσανε δεξιοί και αριστεροί, βασιλικοί και μη τότε στην εποχή και κάναν το κράτος της Τσεχοσλοβακίας, καταγράφοντας στη συνθήκη ότι σε αυτό το καινούριο κράτος κατοικούν 2 εκατομμύρια γερμανογενείς. Όταν λοιπόν ξύπνησε από την τρέλα του Χίτλερ, αρκετά χρόνια μετά επικαλέστηκε ότι κινδυνεύει το γερμανικό φύλλο στην Τσεχία και χτύπησε εκεί. Αυτά πρέπει να... η ιστορία είναι για να διδάσκει. Αυτό το κράτος τέρας, μόρφωμα, δεν έγινε για να μπει ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε για την ΕΟΚ. Προσωπικά πιστεύω, δεν ξέρω πόσο θα μας κρατάει ορθίους ακόμη ο Θεός, ότι θα το βρούμε άσχημα μπροστά μας. Διότι μην ξεχνάς ότι αν γίνει οτιδήποτε εδώ, αποκόπτεται αυτόματα η Ήπειρος και η Θράκη. Οι μίσος Έλληνες λοιπόν θα πρέπει να ομονοήσουμε καταρχήν για το ορθότερο και κατά δεύτερον να διεκδικήσουμε από την Βόρειο Ήπειρο έως και την Ανατολική Ρωμιλία, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο τα ίδια, για να αρχίσουν να συζητάνε και αυτοί στο τραπέζι για τα δικά τους τι γίνεται. Τι ξαφνικά ζητάνε οι Έλληνες.
διότι εμείς οι δύο, οι τρεις τώρα στον αέρα δεν θα ομιλούσαμε εάν δεν υπήρχε ο Καποδίστριας. Τρεις φορές διέλυσε το Μέτερνιχ για αυτούς τους λόγους. Τρεις φορές. Γινόντουσαν και τότε φόρα και συναντήσεις και τότε υπήρχαν οργανώσεις. Και τον διέλυσε τρεις φορές, γι' αυτό τον μισούσαν. Να σε καλά, κύριε Βασίλη μου, θα πάρω την τελευταία γραμμή. Νίκο, κλείσε, θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί σου. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα αφού πάρω τη γραμμή που περιμένει. Ορίστε, ακούγεστε. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο. Γεια σου, από πού μας ακούς? Μπασκλάς, παλιός ασπρόμαυρος συναγωνιστής. Έχουμε κάνει μαζί δεκάδες εκδρομές. Να σε καλά. Φίλε Γιώργο, ήθελα να πω μερικά πράγματα με μεγάλη προσοχή. Έχεις όλη την ώρα να τα πεις. Ευχαριστώ. Άκουγα μεγάλη προσοχή του προηγούμενου φίλου τον Ηρακλεδέα που αναφερόταν γιατί ο Ηρακλής δεν έχει γήπεδο. Άκου φίλο μου Γιώργο και φίλε συναγωνιστές. Ο Μπασκλάς το γνωρίζει το θέμα 100%. Είτε, ο φίλος είτε από άγνοια ή δεν το έχει 100% το θέμα. Αρχίζω. Τους δώσαν τις εκτάσεις όπως είπε πολύ στο ανταλλάξιμες, έτσι. Στη Μίκρα και στους Κορδαζίδες. Το 1947. Από τότε όταν έχω σερβίσει το γήπεδο το 1947. Από τότε όμως περάσαν 72 χρόνια ως τώρα που μιλάμε, έτσι. Ναι. Λέω, Γιώργο, ξέρεις πόσες ομάδες μπορώ να σου πω εγώ που φτιάξανε γήπεδο, η Καλαμαριά, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η Λάρισα, η Ξάνθη και πόσες άλλες ομάδες. Αυτή η ομάδα γιατί δεν καταφέρει να φτιάξει γήπεδο, ρε φίλε μου. Δηλαδή, να πούνε ρε φίλε, οι άλλοι γιατί δεν καταφέρει. Είχε εγκριθεί μάλιστα για να συμφωνήσω με το φίλο το Μπας Κλάς. Θυμάμαι ότι είχε εγκριθεί ένα κονδύλι 60 εκατομμυρίων, τρομερό ποσό, 80 για εκείνη την εποχή. Ώστε να ξεκινήσει και μάλιστα έπρεπε να τα κάνει 30 χρόνια νομίζω που περάσαν τα 30 χρόνια και δεν τα πήραν εκείνα τα χρήματα. Ώστε να κάνουν γήπεδο εκεί στο Φίνικα. Φίλε Γιώργο, μην είσαι σίγουρος ότι δεν τα πήρανε. Κάποιες διοικήσεις τότε γίνανε σαν τον Μπάγκαλο και τον Βενζέλο. Κάποια συγκεκριμένα άτομα. Πώς λέει ο Βρούνης της ταινία του, φάγατε, φάγατε, φάγατε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άκου να σου πω και ένα άλλο. Το 1968, φίλε Νίκο, όταν η δικτατορία στάθηκε στα πόδια της πολύ γερά, επί υπουργίες τότε, Ασλανίδη, από το... Κωνσταντίνος Ασλανίδης, τον Υπουργό Αθλητισμού. Λοιπόν, είχε συγκαλέσει ο Ασλανίδης τους προέδρους ομάδων, όχι να το πω διαφορετικά, είχε διοργανώσει ένα, πώς να το πω τώρα... Μια σύσκεψη των τριών μεγάλων ομάδων. Όχι, είχε διεργώσει στην δικτατορία ένα νομοσχέδιο που λέγονταν ως εξής. Κάθε πόλη και μεγάλο και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Κάθε χωριό και γήπεδο, ναι. Έτσι, έχεις δίκιο. Έχει συγκαλέσει προέδρους ομάδων ώστε να τους φτιάξει νέα γήπεδα είτε να τους ανακατασκευάσει τα γήπεδα. Λοιπόν, από εμάς πήγαν, ας πούμε, ο δικός μας ο Παντελάκης, ο Μακαρίτης, όλοι οι Μακαρίτης είναι αυτοί που λέω, ο Καμπάνης από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ο Ντίνος ο Κοσμόπουλος. Κοσμόπουλος. Ο Πατράκης ζήτησε τον διπλασιασμό της χωρητικότητας της Τούμπας και τον ηλεκτροφωτισμό, ο οποίος και έγινε. Έτσι. Ο Καμπάνη ζήτησε να μπουν κάποιες νέες κερκίδες στο Χαριλάο. Και το σκέπαστρο. Και το σκέπαστρο, και παλαιό σκέπαστρο. Βεβαίως. Και ο Κοσμόπουλος ξέρει ζήτησε, Χιλουλίκο. Γιώργο, το Ολυμπιακό στάδιο. Πώς? Γιώργο, συγγνώμη. Το Ολυμπιακό στάδιο. Σε μακέτα, το καλατράβο, το τωρινό, το ΑΚΑ, ναι. Είχε δημιουργηθεί σε μακέτα, επαναλαμβάνω, από τη δικτατορία. Και πήγε ο Ντίνος Κοσμόπουλος και είπε ότι εγώ θέλω αυτό. Του εξηγήσαν τότε ότι αυτό θα είναι το νέο Ολυμπιακό στάδιο, το νέο Παναθηναϊκό στάδιο. Θα αντικαθούσε δηλαδή το Καλή Μάρμαρο. Και μάλιστα του είχαν ετοιμάσει σε μακέτα, δεν λαμβάνω, το τωρινό γήπεδο της Καβάλας, το Ανθή Καραγιάννη. Ναι. Αυτό το Ανθή Καραγιάννη, φίλε Γιώργο, είχε ετοιμαστεί για τον Ηρακλή. Ο Κοσμόπουλος το αρνήθηκε και ζήτησε, ήταν τότε εκείνο το γήπεδο, χωρίς τα καθίσματα, ήταν 18.000 θέσεων. Ναι, εξαιρετικό γήπεδο της Καβάλας, δυστυχώς έχει μείνει αναξιοποιητό. Από εκείνα τα χρόνια. Και του Μακεδονικού. Ναι, όχι άλλο θέλω να πω. Και του είπαν ότι αυτό το γήπεδο λέει, είναι μικρό για μένα. Του είπαν το εξής. Ότι αν μπορούμε να το κάνουμε 23.000. Και πάλι αρνήθηκε. Θέλω να πω
ότι ας μην βγαίνουν και κλαίγουν συνέχεια, είτε από άγνοια, είτε κάνοντας πως δεν ξέρουν. Τους δοθήκαν ευκαιρίες, φίλε μου Γιώργο, τις οποίες για χύψη λόγους τις κρατήσανε. Εγώ πιστεύω ότι ο Τουλιάς, για μένα ο πρώην Ηρακλής, γιατί πρώην Ηρακλής είναι, είναι τωρινή ΑΕΠ Ποντίον Κατερίνης Ηρακλής, έτσι. Εντάξει τώρα. Εγώ, όχι, φίλε μου, αυτή μου έδωσε το δικαίωμα να το λέω αυτό. Θέλεις να το ανοίξεις λίγο το θέμα? Όχι, το θέμα. Δεν θέλω να το ανοίξεις. Τότε πονάει γι' αυτό. Εγώ πάντως για μένα αυτή είναι η πραγματική ονομασία. Όπως η ΑΕΚ είναι 2013. Άλλο η ΑΕΚ, η ΑΕΚ 350 εκατομμύρια φάγανε. Η Ηρακλήδη δεκτό. Για 7.000 τους ρίξανε. Γι' αυτό συλλομή το ανοίγεις, ας πούμε. Και εδώ που τα λέμε, ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο της πόλης μας που έχει προσφέρει στον αθλητισμό. Το ότι είχε κακούς παράγοντες, τι φταίνει η Ηρακλήδης επάνω σε αυτό το θέμα? Φίλε Γιώργο, εγώ δεν αρνούμαι. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σώστο, κλείστο. Κλείστο, φίλε Μπασκλάς, αδερφέ. Παλιά συναγωνιστή. Πονάει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο από τα Γιαννιτσά. Θα μας πει τις τελευταίες ειδήσεις και να τον αφήσουμε μετά να πάει να φάει τους λάχανοτολμάδες που κυρία Νίκε να ετοίμασε εκεί πέρα με τα χεράκια της και να πει το άσπρο κρασάκι που θα τους συνοδεύσει. Την εκπομπή αυτή προσφέρει το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Το παλατάκι της Ολύμπου σας περιμένει με 5 μόνο ευρώ. Καλά ακούσατε, με μόνο 5 ευρώ για κούρεμα σε άντρες, γυναίκες και παιδιά, για όλη την οικογένεια. Με εκπληκτικά γερμανικά προϊόντα Schwarzkopf και πάνω απ' όλα με την τέχνη και την εμπειρία των κομμωτών και των κομμωτριών που έχουμε. Ελάτε να μας γνωρίσετε, ελάτε να σας περιποιηθούμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, 515-017, 231-0-017, ενώ συνεχίζεται και η μεγάλη προσφορά του Αιγαίου, εκεί που πήγαμε το φίλο μου τον Νίκο μια μέρα και φάγαμε ψαράκια και ήπια με τα τσιπουράκι μας, με κάθε κιλό τσιπούρες, κύριε Νίκο, μία τσιπούρα δώρο. Οπότε βολεύεσαι. Μεγάλη προσφορά. Τουλάχιστον τώρα δεν ξέρουμε. Με 1,5 κιλό τσιπούρα τι δίνουμε? Κάτι θα βρει να δώσει, δεν θα δώσει. Δεν θα δώσει ο Γιάννης, ο φίλος μου εκεί πέρα. Κάτι θα βρει να δώσει. Μα ούτως ή άλλως κάτι δίνει πάντα. Βέβαια, είμαστε μπερεκέτη. Κάθε από Δευτέρα όμως μέχρι 5. Μην πας την Παρασκευή που είμαστε πίτα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και τις άλλες μέρες. Αλλά Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή είναι, έχει τόσο πολύ δουλειά και πέφτουν και πολλά τηλέφωνα για delivery. Ξέρεις, οι γυναίκες σήμερα αποφεύγουν να μαγειρέψουν ψάρι στο σπίτι γιατί μυρίζει. Να τα καθαρίζουν, να τα κάνουν κτλ. Τώρα έχει για μια εκπληκτική συσκευασία το Αιγαίο που δεν μυρίζει καθόλου. Αυτά το παίρνεις έτοιμο. Δίνει λύσεις ο κύριος Γιάννης. Είναι ωραίος ο Γιάννης. Είναι πολύ ωραίος. Πάμε στη σύνδεση της ομάδος και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Τι μαθαίνεις εδώ? Είδα ότι πήρε όλα τα παιδιά τα νέα στην αποστολή. Αυτό παράξενο για τον Λουτσέσκου. Πώς το είδες? Βέβαια, εγώ ήθελα να πω κάτι, σίγουρα τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, Νίκο. Παρακαλώ να μην πάρετε άλλα τηλέφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Έχουμε ένα τέταρτο να μιλήσουμε με τον φίλο τον Νίκο, να μάθουμε και κανένα νέο. Έλα, Νίκο. Με το ερέθισμα που με είχες δώσει για τον πανηγυρισμό του Μίσιτς και θέλω αυτό το παιδί πραγματικά να το δώσεις ελαφρυντικά. 100%. Ήθελα να κάνω με πολύ αγάπη κάναμε τις επισημάνσεις. Έτσι. Ήθελα έτσι να κάνω μια... να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν και να θυμηθούμε κάποια ιστορικά, κάποιες ιστορικές προκρίσεις και κάποια ιστορικά αποτελέσματα που είχε οφέρει ο ΠΑΟΚ και κάποιες εκπληκτικές εκδρομές τα οποία θα τα κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί για μένα ήταν όλα αυτά τα χρόνια η πορεία μου με τον ΠΑΟΚ στις εκδρομές του εξωτερικού. Ξεκινάνε το 97 από το Χάιμπουρι και φτάνουν μέχρι και σήμερα. Ήσουν μέσα στο Χάιμπουρι, σκύλες το 1-1. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγα και μάλιστα... Να πω ότι μέσα στους 3.000 μονομάχους που πήγανε και αλώσανε την πόλη ήταν και ο Νίκος στο 1-1 με τη Φενέρμπαξε. Βεβαίως. Ναι, στο 1-1.
Αυτό θεωρητικά είναι και το μεγαλύτερο παιχνίδι που έχω παρακολουθήσει εγώ και ιστορικό και όλα αυτά. Βέβαια, αυτό καλό θα είναι να το φτιάξουμε μια εκπομπή για να σου πω τις εντυπώσεις, γιατί εχθές, προχθές μάλλον τα παιδιά που παίζανε με την Παναχαϊκή χορεύοντας στη βροχή γυμνή, για μένα ήταν μεγάλη τιμή, γιατί με αυτά τα παιδιά έχω χορέψει και εγώ γυμνός μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλές φορές, και ξέρω ποια είναι η αίσθηση και ξέρω ποια είναι η τρέλα και ξέρω και ποια είναι η αγάπη για την ομάδα αυτή. Και δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι στη Ρωσία που είχε μείον 20 βαθμούς. Πήγες και κύριε Σκύλε. Πήγα στη Ρωσία, ναι. Θυμάμαι που είχε βγει ο Γκαρσία με το πρόσωπό του σαν αυτοί του παμάρους που βγαίνουν. μια γραμμούλα μπροστά για να βλέπει λίγο όταν βγήκαν στο ζέσταμα. Εκεί μπορούσαμε να το κερδίσουμε εκείνο το μάτς. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, είχαμε χάσει εδώ 1-0, πήγαμε εκεί πέρα και ήρθαμε 1-1, παίξαμε πολύ πιο καλύτερα, χάσαμε φοβερές ευκαιρίες. Τρομερές ευκαιρίες. Υπήρχαν παιδιά τα οποία ήρθαν από όλα τα μήκη της Ευρώπης και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι συναντάς παιδιά που ζουν παραδείγματος χάρη στη Ρωσία, ζουν στη Γερμανία, ζουν στην Ολλανδία, στην Νορβηγία. Δηλαδή και βλέπεις όλο τον ελληνισμό ξαφνικά να πηγαίνει σε ένα γήπεδο και να ανταλλάσσεις απόψεις για την αγαπημένη σου ομάδα. Όπως και στο Βελιγράδι μέσα ήταν μια ιστορική νίκη που κάναμε, όπως μέσα στο Βόρειο Λονδίνο με την Τότεναμ, και όλα αυτά θα ήθελα κάποτε να τα πω έτσι σε μια εκπομπή που θα κάνουμε. Για μια εκπομπή να έρθεις εδώ στο στούντιο, δηλαδή σήμερα, που είναι αμέσως μετά ένα τσιπουράκι και πάμε γήπεδο, που θα ταιριάζει σε ένα τέτοιο μάτς, να έρθεις από νωρίς και να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Ψήνω και τον Κώστα να έρθει. Τον Κώστα, αυτή την ντροπή της Κατερίνας. Θα μπει ρε παιδί μου στο Πούλμαν, σε μισή ώρα είναι στο σταθμό. Θα πάω να τον πάρω εγώ για να τον φέρω, τον είπα. Λέει λίγο να καλυτερεύσει ο καιρός και θα έρθει. Εντάξει, κάτι θα κάνω. Πάμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που παρακολούθησα αυτή την εβδομάδα εγώ, είδα ότι υπήρχε τεράστια όρεξη από τα παιδιά. Γιατί θέλουν να είναι πρωταθλητές. Πέφτουν κορμιά στις προπονήσεις, Νίκο. Πέφτουν κορμιά, προσπαθούν όλοι να πάρουν φανέλα βασικού, γιατί θέλουν όλοι να είναι στην αποστολή και στην ομάδα που θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Και θέλει ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά να δώσει μερίδιο και να λέει στα παιδιά του μεθαύριο ότι εγώ το 2019 ήμουνα αυτός που έφερα μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο Ρουμάνος έχει πονοκέφαλο ευχάριστο στο κεφάλι του, γιατί βλέπει τον ότι, προτιμώ. Ναι, ότι βλέπει ότι πολλά παιδιά μπαίνουν, και κάποιοι οι οποίοι ήταν αφανείς, βλέπε Μπίσεσβαρ, βλέπε Ελ Καντουρί, ξαφνικά αρχίζουν να ανεβάζουν στροφές. Άλλωστε είναι πολύτιμη η βοήθεια όλων αυτή τη στιγμή, γιατί κανένας δεν περισσεύει στον ΠΑΟΚ και ελπίζω να έχουμε υγεία. Αυτά τα παιχνίδια, όπως είναι ο Όφι, όπως είναι τα Γιάννενα και όπως είναι και κάποια άλλα παιχνίδια μικρά, ας το πούμε σε εισαγωγικά, θα κάνουν τα μεγάλα παιχνίδια που θα έρθουν με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό διαδικαστικά. Εσείς, τι φάρα είστε εσείς οι παοξίδες. Έρχονται παιδιά εδώ πέρα να πάρουν τα εισιτήρια. Μια κοψιά είναι όλοι ρε, ίδιοι ρε. Έχουν, μα ένα, ίδια ηλικία, ίδιο κούρεμα, ίδιο αυτό το αξίριστο, το εγωιτευτικό. Ναι. Χαμογελαστή, ξέρω εγώ, ωραίοι. Τα τους βλέπω τώρα που μπαίνουν ένας-ένας. Νομίζω είναι όλοι αδέρφια. Συνέχισε. Γεια σου φίλε, με την ίδια. Καταρχήν θυμήθηκα κάτι τώρα, ένα που είπες, αυτό που λες τώρα, σε ένα παιχνίδι του Άγιαξ. Είμαστε πάνω σε μια γέφυρα με κάποιους φίλους, ας πούμε, και ξαφνικά βλέπουμε γύρω στα 500-600 παόκια, ας πούμε, να περνάνε από κάτω μας. Και επειδή φορούσαν όλη την ίδια περιβολή, ήταν ένα καλούπι. Και ξαφνικά γυρνάω και λέω, ρε φίλε, τι είναι όλη αυτή η δημή. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεχωρίζεις τους Κινέζους, γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι. Και οι παοξίδες είναι όλοι. Μα είναι όλοι οι ίδιοι, ρε παιδί μου, ένα μυστήριο πράγμα δηλαδή. Και η ίδια ηλικία λες και είναι. Εκπληκτικό. Και ένας από αυτούς, θυμάμαι, είχε έρθει από την Τσεχοσλοβακία.
και ζητούσε από έναν αστυνομικό Ολλανδό να κατέβει από αυτό το τεράστιο άλογο που ήταν ο αστυνομικός για να κάνει μία βόλτα. Μιλάμε για μεγάλο γέλιο. Ρε φίλε, τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, τι έχουμε ζήσει. ΠΑΟΚ εκδρομές, να πούμε. Οι εκδρομές του ΠΑΟΚ, φίλε, για δεν μένα, έχω κάνει πάρα πολλές, πέρα από την αγάπη για την ομάδα, μου έχουν προσφέρει εικόνες, οι οποίες δηλαδή είναι χαραγμένες, γιατί πλέκεις με κουλτούρες διαφορετικές και πάντα μιλάμε για υγιές πράγματα, όχι για αλητίες και για όλα αυτά τα οποία... Κοίταξε, στην εποχή μου η πιστολιά εκεί στα Τέμπη ήταν πολύ διαδεδομένη, περισσότερο για πλάκα φυσικά. Θυμάμαι μια φορά τον Νικόλα που πήρε μια σούβλα με κοτόπουλα, να πούμε. Και ένας άλλος είχε έρθει μέσα με ένα τσουβάλι με πλακάκια μπάνιου. Του λέμε, τι τα πήρες αυτά, έτσι λέει. Ότι πάρουμε κέρδος. Στα Σέρας πηγαίναμε. Και λέει, αυτά βρήκα, τα πήρα. Ρε, του λέω, τα πλακάκια πήρα. Έλα, λέει, βάλ τα μέσα εκεί πέρα. Απέναντίας θα σου πω στις χώρες του εξωτερικού, και ήταν το πρώτο ταξίδι που είχα κάνει στη ζωή μου στο Χάιμπουρι τότε. Απέναντίας ναι, εξωτερικό είμαστε πολύ οι άλλοι οπαδοί, ας πούμε, παίζαμε με την Arsenal, έτσι, οι άλλοι οπαδοί μας κερνούσαν, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε την Arsenal. Μάλιστα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και η αστυνομία εκεί είναι πάρα πολύ αυστηρή, έτσι, δεν με γλιτώνεις με τίποτα. Και το χειρότερο για μας και η ιδιωτική αστυνομία. Εδώ τους έχουμε τις πλάκες. Τους δημοτικούς, ενώ έξω έχουν πολύ. Είναι πολύ δυνατή. Και θυμάμαι, και ήταν η πρώτη εντύπωση που μου είχε κάνει, φυσικά μετά το συνήθισα, ήταν ότι όταν είχαμε πάει και μπήκαμε μέσα στο Χάιμπουρι, το Χάιμπουρι ήταν άδειο. 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ήταν άδειο το Χάιμπουρι. Ναι. Και λέω από μέσα μου, κοίταξε, λέω, οι Άγγλοι υποτιμάνε το παιχνίδι, δεν θα έρθουν. Και 7 και 5 δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα. Έχει υποδομές από γύρω. Έχει καφετέρειες, έχει κινηματογράφους, έχει μπουτίκ, έχει... Γεια σου, αγόρι μου, με την Νίκη. Ένας πέδαρος 2 μέτρα. Ωραίο. Και χαμογελαστός, αλλά τι χαμόγελο, ότι μπορώ να το γυρίσω κιόλας, δεν ξέρεις. Δηλαδή, τι φάτσες είστε. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο για εσάς τους παοξίδες. Εγώ πάντως έχω πολλά να πω, δηλαδή... Για εκδρομές. Ιστορίες, ναι, και ανθρώπους ηλικιωμένους. Πάμε για το παιχνίδι, αλλά και το αφήνουμε αυτό ανοιχτό να το συζητήσουμε μία μέρα. Βεβαίως. Ο Κυρκός σας προχθές σου έβαλε ένα θέμα για τον Μπατσά της Θεσσαλονίκης. Στο Ζαγόρα το βράδυ και μέχρι το πρωί και την άλλη μέρα το μεσημέρι μιλούσα για τον Μπατσά. Εμείς θα δείξουμε τις εκδρομές. Ό,τι βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η ενδεκάδα, έτσι πως δείχνουν τα πράγματα σήμερα με τον Όφη, θα είναι σχεδόν ίδια με αυτή που έχει ο Ρουμάνος στις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θα την αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα. Σίγουρα βέβαια έρχονται και οι τραυματίες και οι τιμωρημένοι, μπαίνουν στο κάδρο για την ενδεκάδα αυτή. Η μόνη αλλαγή που βλέπω εγώ είναι ότι στη θέση του Ελ Καντουρί, ας πούμε, θα παίξει ο Πέλκας σήμερα πίσω από τον Ακπομ, και στα αριστερά θα πάει ο Μπίσεσβαρ, οι οποίοι αυτοί δύο θα κάνουν συνέχεια τις αναλλαγές, δηλαδή μια θα μπαίνει ο Πέλκας στα γραμμή. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πάμε από την άμυνα. Λοιπόν, Πασχαλάκης, Μάτος, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει πάμε ποτέ. Πάμε στα δύσκολα, αυτό που είπες εσύ, και νομίζω ότι μόνο εσύ το σκέφτεσαι. Ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ να παίξει σήμερα ο Πέλκας σήμερα. Δεν πιστεύω εγώ ότι θα αλλάξει την ομάδα. Κατά τη γνώμη μου θα βάλει αριστερά τον Ελ Καντουρί για να τον χωρέσει, παρόλο που θα είναι πάλι εκτός θέσεως. Και στα χαφ θα παίξει ο Μπίσεσβαρ, ο Μαουρίτσιο και ο Ζάχοφ. Έτσι νομίζω. Κοίταξε να δεις. Αυτό όμως εσύ που λες κάπου σίγουρα πρέπει να το βασίζεσαι. Κάτι έχεις δει. Ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι γρήγορος. Δηλαδή η παρουσία του Σάχοφ στα ΧΑΦ μας κάνει λίγο αργούς. Από την άλλη, ο Μπίσεσβάρ είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τις μεγάλες διαδρομές στα μαρκαρίσματα επάνω και εξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Και επειδή ο Ρουμάνος το θέλει τον Μπίσεσβάρ φτιαγμένο και με ενέργεια για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, θα πρέπει να αποφορτήσει λίγο κάποιες καταστάσεις.
Ο Πέλκας είναι ορεξάτος και χρωστάει στον ΠΑΟ καλή εμφάνιση. Και προσπαθεί ο Ρουμάνος τώρα αυτά όλα μαζί να τα παντρέψει. Δηλαδή, έχουμε δύο αμυντικά χαφ, το Μαουρίτσιο και το Σάχοφ. Σίγουρα στη μία μπάντα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ο Λιμιός. Στην άλλη μπάντα θα βάλει τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν θα κάνει πολλά μέτρα, δεν παίρνει όλη τη γραμμή, γιατί από εκεί είναι ο Βιερίνια. Ο Πέλκας θα είναι πίσω από τον Άγκμπομ και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί τώρα ο Ρουμάνος να μπολιάσει μέσα, να παίζουν σχεδόν και στην ίδια γραμμή σαν ένα 4-4-2 ο Άγκμπομ μαζί με τον Πέλκα. Γιατί, τα λέμε τώρα έτσι λίγο γρήγορα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο Πιτσιρικάς είναι πάρα πολύ καλός στο να αποσυντονίζει την άμυνα και ειδικά τα στόπερ, ανοίγοντας διαδρόμους. Συνέχεια, και αυτό το είδαμε αυτό σε προηγούμενα. Είναι... Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό που συνεχίζω να μην συμφωνώ και μου έδωσες μία αφορμή ακόμα, ούτε το Λιμιό θα έχει μέσα. Ο Ζαμπά θα πέσει. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι είδα στις τελευταίες προπονήσεις. Α, ναι. Σέβομαι αυτά, αλλά εμένα το ένστικτό μου λέει ότι θα κατεβάσει την ίδια ομάδα και δεν θα την αλλάξει. Δηλαδή για να την αλλάξει θα πρέπει να αποβληθεί παίκτης ή να χτύπα ξύλο, να υπάρξει κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Δύσκολα θα την αλλάξει. Κοίταξε να δεις, μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το V-Track, το οποίο δείχνει... Πού είναι ο σκατζόκερος να με πει τι είναι. Είναι ένα μηχάνημα, ναι, αυτό που λέμε, που φοράνε κάτι μπουστάκια, ας το πούμε έτσι, στην καθεμιλουμένη. Αυτά κάτι μαύρα αυτό... κοντά σας σουτιέ, πού είναι. Μπράβο. Αυτό πίσω έχει ένα ρανταράκι, το οποίο ελέγχει τη φυσική κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Και το αν μπορεί να ανταποκριθεί στο γήπεδο μέσα, υπάρχει κάποιος στην κερκίδα, στα επίσημα, με ένα λάπτοπ, το οποίο ελέγχει ανά πάσα στιγμή ο ποδοσφαιριστής μας σε τι κατάσταση είναι. Μην ξεχνάς ότι και ο Μπίσεσβαρ και ο Ελ Καντουρί δεν είναι αθλητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μπορούν να κάνουν συνεχόμενα 90 λεπτά. Παίξανε σε βαρύ τερέν τις προηγούμενες μέρες. Δεν θέλει ο Ρουμάνος να τους επιβαρύνει πάρα πολύ, γιατί πιστεύει στην ποιότητα και των δύο και θέλει να τους δίνει αναπνοές. Γι' αυτό λοιπόν στην τελευταία προπόνηση έδειξε ότι προτιμάει περισσότερο τον καλό τον Πέλκα, γιατί δεν είναι και καλά ο Πέλκας, βέβαια είχε κάποια ψηλοπροβληματάκια. Έχω μάθει, είναι ενηλιασμένος να παίξει. Αλλά επειδή είναι ένας αθλητής ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να δέσει πάρα πολύ με τον Άγκμπομ, ειδικά όταν ο Πιτσιρικάς αδειάζει διαδρόμους, είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια ότι τα rebound τα πήρε ο Σάχοφ, δεν το έβαλε τον γκολ, τον πήρε ο Μπίσεσβαρ, δεν το έβαλε τον γκολ. Πιστεύω ότι αν ήταν εκεί ο Πέλκας θα το παστέλωνε. Θέλει να δώσει. Πού είσαι ρε Κυρκώστα, όταν μιλάμε τον Κυρκώστα Νίκο, μου λέει αυτός, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, εάν το βάζανε να κάνει τη μεικτή κόσμου, θα έβγαζε τον Μαραντόνα και θα έβαζε τον Πέλκα στη θέση του. Δηλαδή γιατί όλη η ιστορία. Γιατί σαν συμπατριώτης έχεις μια δυναμία στον Πέλκα, ας μην το κρύψουμε άλλωστε. Δεν είναι, κοίταξε να δεις. Εγώ τη διαδρομή του Δημήτρη την ξέρω από το ότι ήταν 9 χρονών, αλλά δεν θα είμαι αυτός ο οποίος δεν θα τον κρίνω και αυστηρά, γιατί... Τον έχεις δυναμία τον παίκτη και όλοι τον έχουμε ένα κομμάτι δικό μας, ρε, ο Πέλκας. Και μακάρι κοίταξε να ανέβει να λίγο ακόμα, να βρει πάλι την θέση του. Κοίταξε ποιος να δεις. Ποιος δεν θέλει τον Πέλκα τώρα στην ομάδα. Σίγουρα, αλλά... Πρώτα απ' όλα ο πιο αυστηρός κριτής είναι αυτός για τον εαυτό του. Γιατί αυτός θέλει να πετύχει πράγματα με τον ΠΑΟΚ τα οποία έχει ονειρευτεί από πιτσιρικάς. Εγώ βλέπω την προσπάθειά του. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από αυτόν φέτος. Ούτε καν ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του φέτος. Είναι πεσμένος, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο είναι πεσμένος. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τη φόρμα του γιατί θέλει να εκπληρώσει τα όνειρά του. Εγώ δεν μιλάω σαν άτομο ή σαν φίλος ή σαν Γιαννιτσόλης. Εγώ μιλάω σαν τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει και θα το έλεγα για οποιοδήποτε αυτό εάν ήταν σαν τον Πέλκα. Δηλαδή ένας Πέλκας μαζί με ένα Άγκμπο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο Πέλκας ταιριάζουν αυτά τα παιδιά και οι δύο πάρα πολύ. Δηλαδή, και ο Πολωνός που θα παίξει, βγάζει μάτια ο Πολωνός. Έτσι ο Πολωνός. Πώς λέγεται, Ρατζέσκι, πώς λέγεται, κάπως λέγεται. Ζιντεύσκι. Είναι ένα παιδί
το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ένα έρινο στη λέξη. Α, δηλαδή δεν έχει όγκο, δεν έχει εκτόπισμα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι αέρινο, δηλαδή έχει την ταχύτητα, είναι αριστεροπόδαρος, εκτελεί κατευθείαν. Δεν ξέρω βέβαια αν θα παίξει φέτος τον ΠΑΟΚ, αν μπορεί σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα να σταθεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εγώ αυτό που αισιοδοξώ για τον επόμενο ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς είναι ότι αν πάρουμε ένα χαφ δυνατό, το οποίο να μπορεί να μαρκάρει, να κόβει, να δαγκάει, να εκτοπίζει, ο ΠΑΟΚ το σύστημα που πρέπει να παίζει για τα επόμενα 10 χρόνια είναι το 4-4-2. Δηλαδή δεν δικαιολογείται τέτοια γρήγορη επιθετική ομάδα να παίζει μόνο με έναν επιθετικό μπροστά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι γεννημένος για να παίζει πάντα με δύο επιθετικούς. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια επιθετικογενής ομάδα, ο λαός του είναι ένας επιθετικογενής λαός, δεν του αρέσουν οι άμυνες, υποφέραμε επί Σάντος, μας άρεσε κάποια πράγματα με Δόνη, μας άρεσε κάποια πράγματα με τον Ρουμάνο που είδαμε πέρσι και νομίζω ότι η ομάδα εκεί πηγαίνει, προς τα εκεί πηγαίνει δηλαδή, να είναι πάντα επιθετική, να πιάνει τον αντίπαλο από το λαιμό, βέβαια εννοείται και ποιος είναι ο αντίπαλος, έτσι τώρα. Αν παίξουμε στην Ευρώπη με κάποια μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να ξέρουμε και την άμυνα, το 3-5-2, το 4-2-3-1, δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εκεί που πονάει φίλε Γιώργο περισσότερο, με τα τωρινά δεδομένα, είναι στο αμυντικό χαφ, εκεί. Για να μπορεί να αλλάζει ο Ρουμάνος εύκολα τα συστήματα. Μάλιστα. Το αμυντικό χάφ είναι δηλαδή αυτό που σε βοηθάει. Νίκος κυρίες και κύριοι, τον ετοιμάζεται να φάει. Δεν πιστεύω να τους έκανε μεγάλους του εκεί, γιατί ξέρω αυτούς λέγανε τον ομάδες, αυτοί που βαριούνται, οι νοικοκυρές, κάνουν μεγάλους για να τελειώνουμε. Να είναι... Κοιτάξτε να δεις, όχι. Οι λαχανοτολμάδες είναι... Δεν είναι σαν τα ντολμαδάκια, αλλά δεν είναι και όχι, σαν μπιφτέκια. Όχι, εννοείται. Είναι πιο μεγάλα τα ντολμαδάκια, αλλά όχι τεράστια. Όχι, ναι. Είναι, ας το πούμε, σαν να είναι τα δύο δάχτυλά μας ενωμένα κάπως έτσι. Δυο γιουβαρλάκια μαζί. Μπράβο. Λοιπόν, είναι μια πολιτική συνταγή την οποία κάνει και είναι εκπληκτική. Θα συνοδευτεί με κατσικίσιο τυράκι από τη Χαλκιδική το Πετρωτό, με ριγανίτα και λαθάκι από πάνω. Έχω ένα κρασάκι λευκό λιμνιό, το οποίο μου το έχει στείλει ένας φίλος από τη Λίμνο. Και επειδή τα αρέσει και τα παιδιά το τζατζικάκι, τους έκανε και λίγο τζατζικάκι ας πούμε, με ελαφρό σκορδάκι. Ελαφρό σκορδάκι. Ωραία κύριε Νίκαινα. Να μου τη δώσει χαιρετίσματα. Γεια σου Νίκο, Νίκος από τα Γιάννητσα, ο οποίος όπως λέει και ο κύριος Κώστας, τη μεικτή κόσμο μου λέει ρε Γιώργο να κάνει αυτός, θα βγάλει το Μαραντόνα και θα βάλει τον Μπέλκα. Η εκπομπή η σημερινή προσφορά του κομμωτήριου της Έφης Ολύμπου 23 και το σλόγγαν «Δε χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε» είναι πραγματικότητα. Εξαιρετικές κομμώτριες και κομμωτές, σας περιμένουμε να σας φτιάξουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Επίσης, φρέσκο ψάρι και ψητό και τηγανιτό θα πω εγώ, Αιγαίων, Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη, επειδή η Αγίου Δημητρίου είναι ένας δρόμους με τεράστια κίνηση, όλοι εσείς που ακούτε στο ραδιόφωνο στο αμάξι σας μπορείτε να σταματήσετε εκεί πέρα, μια ψηλοδιπλή γραμμή υπάρχει στην Αγίου Δημητρίου, έχει αυτή την ευκολία να παραγγείλετε τηλεφωνικά αυτό που θέλετε και να πάρετε, να τα πάρετε έτοιμα, να πάτε σπίτι σας με λίγα χρήματα και πολύ νοστιμιά να στολίσετε την Κυριακή σας και το τραπέζι σας, το Κυριακάτικο Αιγαίου, το Αιγαίον. Φρέσκο ψάρι και ψητό, Αγίου Δημητρίου 70, όπως και στο Αρεόκαστρο που πήγε ο φίλος ο Πασχάλης και έφαγε προχθές. Και μπορείτε από Δευτέρα έως και Πέμπτη να πάρετε και το δώρο σας στην προσφορά του Αιγαίου. Με κάθε κιλό τσιπούρες παίρνετε μία τσιπούρα δώρο. Έσκασε μύτη, σταμάτης μουρελής, ειδικό στα μπασκετικά και όχι μόνο, στο στίχημα για προβλέψεις και ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, 11 η ώρα exactly, με η Άρευ Σκατζόχυρου. Ο ψεύτης ο Σκατζόχυρος ήρθε χθες, μας έδωσε μια προκαταβολή και την έκανε την Κανάς. Και όπως λέει και ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, ο Τζάτζης, είδε τον καλό καιρό Σκατζόχυρος και σήμερα αυτή τη στιγμή σίγουρα πήρε το τσιπουράκι της στην Καλαμαριά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά
και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Γεια σας.